Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, Τζόρνταν. Γιατί καλή τα φρύδια σου κατέβηκαν μέχρι τις σακούλες των ματιών σου. Τι να τι είναι αυτό. Μα δεν μπορεί να πάρει αυτά τα παιχνίδια. Τι παπάρι, τι παπάρι. Τρία γκολ σε βάλω Ηρακλή. Τρία γκολ, ποιο Ηρακλή. Ο φτωχό Ηρακλή. Ποιο Ηρακλή τώρα. Ποιος η διαφορά είναι τεράστια από Ηρακλή με τον Πάου. Τρία γκολ τα βάλανε οι ίδιοι δικοί μα. Ενώ τα δικά σου τα βάλανε τι. Ενώ στο κύπελο τα πέντε τα βάλε μόνο στο Πάου. Που έδινε όσο μονουάτσι assist. Τώρα του δίνει στροφή και τραγουδά. Η τροφή του δίνω. Αυτό είναι. Έμπα μέσα, βάλω του τέσσερα γκολ να τελειώσει. Έμπα μέσα, βάλω. Θεωρητικά και εγώ. Θεωρητικά, έμπα μέσα. Εδώ δύο σφαλιάρε στο Ραπτόπουλο. Το στο νοσοκομείο. Έτσι εγώ θεωρητικά. Τώρα μετά θα τα πούμε και θα δούμε. Θα τα πούμε. Κάνουμε την ανάλυση. Μη με κλάψει μόνο. Γιατί να κλάψω. Άλλο. Μη με κλάψει μόνο. Γιατί να κλάψω. Ξέρω, μην πει κανένα φάουλ εκεί στο τέλο. Τι φάουλ. Μήπως αμφιβάλλεις γι' αυτό. Τρελή ανάλυση Βαρούχα, μία ώρα γι' αυτό μιλούσε. Ναι, το έδειξε 8 φορές. Ναι. Από πού να ξεκινήσω. Μη. Οι παίκτες του Ηρακλή και οι δύο είναι ακίνητοι. Και μίλησα με παιδιά που παίζουν και πάλι. Ήθελα να πω κι εγώ. Δεν κάνει κίνηση αυτό. Ακούφο Όλσεν, πρόεδρο του Πορφυριακού, φόλα πάω. Να ξεκινήσω από την κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο στο τερματοφύλακα πάνω του. Πώ του λένε. Αν πήγαινε να κάνει έξοδο, δεν πήρε το πάνω. Σήμερα μη γίνει γραφικό. Σήμερα μη γίνει γραφικό. Σε αγαπώ, σε λατρεύω. Εσύ μια μέρα μη γίνεσαι γραφικό. Καταλαβαίνετε τι θα έχει να ακολουθήσει. Μην δίνεις γραφικό σήμερα. Νομίζω ότι θύμισε ένα θα με. Και σήμερα έχει διαφορά. Θα ακούσετε σε λίγο τι θα πει. Εγώ θα σου πω τα σήμερα. Μη. Παιδιά, πληρώνει ο κόσμος. Σήμερα θα γίνω κομπάρσος μάλλον στην εκπομπή μου. Δεν θα προλάβω να μιλήσω. Το πιστεύω. Νομίζω θα είμαι ο Νίκος Φέρμας στην εκπομπή μου. Θα γίνω. Λοιπόν, περιφερειακό ρόλο θα έχω ένα ρόλο μικρό. Hardball. Ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Πολύχνη. Με ένα εκπληκτικό άνθρωπο σαν ιδιοκτήτη και με ένα εκπληκτικό κοινό σαν πελάτες. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Sold out έγινε στο παιχνίδι. Έγινε sold out. Μέσα έξω. Λέγατε. Γιατί να κλάψω. Στο τέλος. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο που να πίστεψα ότι ο Πάκ μπορεί να μην δεν πάρει το παιχνίδι. Τελικά μόνο εγώ, όλος ο κόσμος. Τελικά πότε καταλάβεις ποιο δευτερόλεπτο. Τι να κατάλαβεις τώρα. Να πω κάτι. Ναι. Μπαρτολίνη είσαι τραγικός. Ναι. Μπαρτολίνη είσαι τραγικό. Τραγικός πάω. Είναι όλος ο Πάου. Μένουν που είναι 50... πονόψυχοι αυτή η ομάδα, όντως είναι πονόψυχοι. Και ναι. Κάναν αγώνα για να μην κερδίσουν σήμερα. Λοιπόν, Μπαρτολίνη, είσαι τραγικός. Έφυγα, δεν πήγα στα αποδυτήρια κάτω, ενώ μπορούσα, με τη διαπίστευση. Έφυγα για να μην σου πω το εξής. Είδες λοιπόν και εδώ αχάριστη. Μένουν 52 δεύτερα. Ναι. Παίρνεις την μπάλα και την πας στη σέντρα. Γεια σου, ρε μεγάλε. Μόνο η εικόνα θα μείνει στην ιστορία. Μόνο την παίρνει και την πα στη σέντρα την μπάλα. Κρίμα, Μπερμπάτοφ, που δεν του ξεφτύλισε όλου σήμερα. Κρίμα. Και κάτι άλλο. Πολύ κρίμα, Μπερμπάτοφ. Πολύ καλό ο προπονητή του ΠΑΟ. Πολύ καλό ο Ντίμητρα Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ, κρίμα. Ωραίο προπονητή ο Πάο. Κρίμα, Μπερμπάτοφ. Και ο επόμενο κόμμα. Αυτό το γνωρίζει ο Ιτζόγλου που έπαιγε με 39 πυρετό και με δύο σακούλε σε μετό από το γήπεδο. Ωραία, μπήκαμε δυναμικά, βλέπω. Μου στείλε φίλο μου Ηρακλειδία ο Σιώπη. Με τη Σεραία τη Φιλινάδα. Γεια σου, Φένια. Και Σιώπη, είναι ζευγάρι φίλων μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει σε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, έχω πάθει πλάκα. Λέει, βρίζει τους συμπαίκτες του. Εσύ... ο Μπερμπάντοφ. Δεν φαίνεται τηλεόραση, δεν φαίνονται αυτά. Γιατί είναι κλειστά πλάνα. Συνέχεια παρατηρήσει. Ενδείξει. Κομμωτήριο ή. Δεν τρέπεστε βόδια. Λέμε χορηγούς. Εδώ. Τον κλάδιψε, τον έριξε κάτω και δεν διαμαρτυρήθηκε στο διαιτήρε. Κομμωτήριο. Λοιπόν, για το hardball θέλω να πω το εξής. Ναι. Να συμπληρώσω. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη στο Τρίγωνο είναι. Λοιπόν, ένα όπως είπαμε φανταστικό μαγαζί. Ποτά κάτσε καλά, μπυρίπες. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε λίγο καιρό για τον άλλον διαγωνισμό και τον χρονιαίο κάθε χρόνο που γίνεται αυτό το διαγωνισμό μπυρίπας. Το χρονιαίο. Ναι, κάθε τον χρόνο. Ετήσιο. Τον ετήσιο. Εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα. Είναι μια φανταστικός διαγωνισμός εκεί πέρα. Κάθε χρόνο και καινούριο μοντέλο. Champions League, Europa League, αυτά τα καινούργια δηλαδή που έρχονται. Γελάτε τα αγκαριά, γελάτε. Λοιπόν... το σε λατρεύω, σ' αγαπώ, ρε. Σ' αγαπώ. Θέλω, σ' αγαπώ. Θέλω, το πρέπει να πέσει τη φλέσσα, καλησπέρα με παπινιώτη. Να τα γνωρίσετε. Το χρονιαίο. Όχι, δεν είναι. Το χρονιαίο. Μπορεί να είμαι χρόνιο νόσημα, ρε παιδί. Χρόνιο νόσημα. Το χρονιαίο, ρε παιδί. Μη. Τέλο πάντων. Φλέσσα, κάλεσε το. Ναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να περάσει όλος ο κόσμος από εκεί για να δει τι γίνεται. Όχι. Γιατί τα λόγια θα περισσέψουν μετά όταν πάνε από κοντά και δουν αυτά τα πράγματα. Πάμε στον επόμενο. Το κομμωτήριο που πήγες. Λοιπόν. Χθες πήγα κουρέφηκα πάλι. Ναι, σε βλέπω. Σε κάναν και μασάζ. Είναι δύο πανέμορφοι χώροι. Δύο κέντρα συντικής θα λέμε. Η κυρία Εύη. Το ένα είναι κούρεμα, χτένισμα, βάψιμο, ξέρω εγώ τα πάντα και τα τι αυτά. Το άλλο είναι.
Μανικιούρ, πεντικιούρ. Πήγε και έκανε. Μασάζ την Τρίτη πάω για μασάζ. Το περπάτο πήγε εκεί. Για μασάζ την Τρίτη. Σε ένα θα πάω εκεί πέρα. Σε μένα τι να με πα έτσι λοιπόν, όπω είμαι, δεν φτιάχνομαι εγώ. Δεν. Με πολύ ωραία, καλά κορίτσια, καλά χέρια. Καλά δηλαδή, κορίτσια. Απαλά χέρια. Απαλά χέρια πάνω στο χώρο. Δηλαδή σε αυτή την πλάτη τη δική σου χωράει άλλο χέρι. Απαλό. Ναι και. Είναι στι αρχέ τη Ολύμπου, Ολύμπου 23 και 30. Όταν λε αρχέ, εγώ πώ πάω από την Τούμπα. Είναι είσαι ανάποδα, εσύ έρχεσαι ανάποδα. Α, ξεκινάει από πέρα. Το Ολύμπου ξεκινάει από το Βαρδάρι και πηγαίνει. Τέλειο. Σαν και μεριά. Τέλειο. Εμένα, εγώ τι να πάω να με κάνει. Εσύ μπορεί να πα να κάνει διάφορα. Τι να κάνω διάφορα. Τρίγα δεν έχω στο κεφάλι μου. Ό,τι έχει μείνει να τη βγάλουμε κι αυτήν. Άπαυση. Λοιπόν. Ωραία. Και έκανα μασάζ φυσικά. Σβέρκο. Σβέρκο, πλάτη. Εδώ. Κάνει. Μηνύγκια. Θα συνοηθήσει και με τα θα με πει. Τα κόρη. Εγώ θα πάω την Τρίτη πάντω εκεί. Ωραία. Είναι πολύ ωραία η χώρα. Θα δείτε και το βίντεο που ακολουθεί. Ναι, είναι και ο Τζόρνταν στο βίντεο με ύφος γόη. Λοιπόν, πετμεζάς τότης, έχουν χεστεί στις τοποθετήσεις, πώς το λένε. Δεν νιώθουν κρίση. Είναι φοβεροί. Είναι τίμια παιδιά, ράπ ξεφτυλίσεις, ούτε διακοπή, ούτε τραυματισμοί. Μπερμπάδος, ζήτα συγγνώμη. Καλά και... σου λένε. Ναι. Ξεκίνησε από την αρχή, πράγμα που έλεγες ότι οι πληροφορίες σου λένε ότι δεν θα πάει. Και εγώ σου λέγα ξεκινήσει από την αρχή. Πήγε. Πήγε καλύτερα μην πήγαινε. Και κρίμα που δεν σε έκανε ρόμπα σήμερα, γιατί θα σε κάνει ρόμπα προσεχώς. Πότε. Μόλις έβαζε και το δεύτερο το πέναλτι, ναι. Ήσουν ρόμπα. Αν έβαζε και το κόλ του πέναλτι, ήταν ήσουν ρόμπα. Ενέχει, γιατί σου είπα και προηγουμένως ο Ιτζόγλου έχει κάνει δύο σακούλες με το και είναι 39 με πυρετό. Τον έκανε αλλαγή, έφυγε. Ναι. Τον έπιασε σορτσάκι, δεν μπορεί να το σταματήσει. Τον έπιασε φανελάκι, δεν μπορεί. Τελικά τον αγκάλιασε για να το σταματήσει. Βλακία, εκεί βλακία του Ιτζόγλου. Βλακία του Ιτζόγλου. Είναι τέσσερα άτομα πίσω. Τραγικό στην Ιτζόγλου εκεί. Τέλος πάντων, πάσε πολλά κιλά μπάλα για άλλη μια φορά έδειξε ο άνθρωπος ότι γνωρίζει. Δεν το συζητάμε. Είτε έχετε Nissan, το μάτς. Είτε έχετε Nissan, είτε έχετε οποιοδήποτε αυτοκίνητο και smart, γιατί φέρανε και την πλατφόρμα για τα smart. Τα καλύτερα παιδιά, οι καλύτεροι τεχνίτες. Και αν έχετε προβλήματα με αμορτισέρ, προβλήματα λαμαρινάδες, λάστιχα και τέτοια, υπάρχει ένα τρίγωνο εκεί. Που υπάρχει μια αλληλοβοήθεια. Εγώ έχω βρει την ησυχία μου με αυτούς τους δύο. Έχω το Κόρντομπα με 147.000 χιλιόμετρα, δεν τρέχει ούτε λάδι ούτε ξύδι. Το πήγα στο ΚΤΕΟ και μου λένε ποιους έχεις μάστορες. Λέω τον Τότι και τον Πετμεζά. Εκεί λέει θα πηγαίνεις. Λοιπόν, ο Κλειδαράς, ο φίλος μας, ο οποίος πικράθηκε μάλλον σήμερα, Δελφών 101, ο άνθρωπος που ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυρα, μόνο χρηματοκιβώτια δεν ανοίγει. Ανοίγει χρηματοκιβώτια. Αν θέλει. Δηλαδή χώριζε ένας τύπος με μια τύπησα. Και λέει ο τύπος, λέει, να μου φάει τα λεφτά και τα λοιπά, μπορεί να σου ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Αν υπάρχει βέβαια ταυτότητα και τα λοιπά. Όχι ξένο, το δικό σου. Λοιπόν, έχει μετά ασανσέρ, βγάζει κόσμο. Αν ανοίξει τι θα γίνει, αφού δεν έχει τίποτα μέσα. Πού ξέρει. Το κλειστό τουλάχιστον. Δεν ξέρει τι έχει ο καθένας. Τώρα δεν έχει τίποτα. Μπορεί να ήταν. Ωραίο πανό, στο Καφτατζόγλιο. Πάω και η δύναμή σου λέει είναι υπουργή σου. Σα την είπα. Και ένα άλλο. Ποιο. Πάω, ήρα θύρα 10 τύρανα που μόνο πάω και έχει αλλοδαπού. Το είδες εκείνο. Τι είδα. Συγγνώμη, δεν το είδα. Τι τύρα. Στη θύρα 10 από κάτω. Λοιπόν, δεν το είδα αυτό. Πού ήταν αυτό. Κάτσε, δεν το είδα. Συγγνώμη, δεν λέω δεν λες ψέματα. Μην υπάρξει. Σε κανένα μισάωρο θα πούμε τους χορηγούς τώρα. Που σας λέω μετά τις 3. Το βόδι το άλλο μέσα, άστο να φωνάζει. Του δώσω 3 ευρώ υπερορία. Για το πανό, για τους υπουργούς θα το μιλήσω. Πορφύρα. Κυρία Μέρη, γεια σου. Με τις μεζέδες σου τους ωραίους, με τα ωραία σου τα ντολμαδάκια. Με το καραβίσιο σου. Το ωραίο. Που τρώγανε οι ναυτικοί, αλλά πού να πάρετε χαμπάρι. Εκτός πρώτης... Με το καταπληκτικό κρασί σου, το φοβερό τσιμπουρό σου και τα καταπληκτικά και μεγάλα ψάρια σου. Εντάξει, ψαρούχλες να, και οι οποίες τις ψαρεύουν οι ίδιοι, οι ηγίτες κτλ. Πέλαγα, αγιαόρι κτλ. Λοιπόν, φοβερά μνημόσυνα, φοβερές κηδείες, φοβεροί γάμοι, φοβεροί αραβώνες. Με 10 ευρώ μόνο το άτομο και 1 ευρώ ο καφές. Για μιλάμε για καφέ. Όχι τους καφέδες που δίνουν γενικά σε κηδείες και μνημόσυνα, οι οποίοι είναι νεροζούμι. Δεν έχω πάει σε κηδεία που σχέση σε μνημόσυνο και να έχω πιει τι καφέ. Κάνεις, κάνει... Και να έχω πιει καφέ που να είναι. Βράζει δεν... τον Τέντζερε και κάνει πιέζα. Δεν ξέρω τον Τέντζερε τι κάνει. Ρε. Και φυσικά ο γιατρός μας, ο Μπανιώτης, ο οποίος είπε να πάει να κάνει τη μέση σου γιατί έχει γίνει σαν βουβάλι, να πούμε, με το βελονισμό. Θες να χάσεις κιλά, Μπανιώτης. Θες να κόψεις κάπνισμα, Μπανιώτης. Θες να κόψεις ναρκωτικά, Μπανιώτης. Δεν κοιμάσαι το βράδυ, Μπανιώτης. Πραγματικά, εμένα τσίπαγε λίγο η μέση, πλακώθηκα λίγο στα βάρη, κάτι πάγκους, κάτι αυτά. Τσίπησε λίγο η μέση, πήγα, με έβαλε δύο βελόνες πίσω. Την άλλη μέρα πήγα, έτρεξα, έκανα τα 5 χιλιόμετρα κάτω από, 29, κάτω από 30 λεπτά. 29-45, 29-50. Φοβερός. Θα πάτε και για τις γυναίκες, για το τοπικό αδυνάτισμα,
Στο τοπικό Πάγος, Κυταρίτιδες, τα πάντα. Στον Πανιώτη. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε. Κλαίω με το πέναλτι του Μπερμπάτοφ. Πήγε, λες, λέει, έβγαζε το σκυλί του Βόλτα να κατουρίσει. Χαλαρός περπάτημα και έτσι. Το γκολ τυχερό κατά λάθος. Ναι, όπως με τον ανθρώπινο κατά λάθος γκολ. Πραγματικά και τα γκολ που βάζει περπατώντας στο βάδι πάνω είναι. Όπα. Το γκολ του είναι γκολ εννιαριού. Άστο, η μπάλα πάει, ότι πάει εκεί από το τσάφ του Αθανασιάδη που είναι τρελό τσάφ. Τι πάει στην πλάτη του Μπαρτολίνη, στρώνεται εκεί άλλο. Αυτό είναι σε ετοιμότητα και με προβολή τελείω. Εγώ βλέπω ότι τον Μπερμπάτο δεν τον παίζουνε. Δεν τον παίζουνε. Άστο. Δεν τον δίνουν παίζει. Ωραίο γκολ. Χορηγεί τώρα. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι Ανατολική Δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-0-85-27-27.
Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Λοιπόν, 5 λεπτά να αναλύσουμε το παιχνίδι. Από οπαδικής και από ποδοσφαιρικής πλευράς. Καταρχήν, περίμενα το Καφτατζόγλιο λίγο πιο γεμάτο. Και εγώ το ίδιο. Και αρκετός κόσμος του Ηρακλή δεν πήγε στο γήπεδο, γιατί η θύρα 10 κάναν face control, μην πάει κανένας παόξης στο Καφτατζόγλιο και πολλοί Ηρακλήδεις, μπαμπάδες, παιδιά κτλ. Δεν πήγανε. Συμβατικοί. Συμβατικοί Ηρακλήδεις. Τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Πέρασα από το Καφτατζόγλιο σήμερα το πρωί να κάνω ένα έλεγχο. Ήταν κάτι ματατζίδες, κάτι μπάτσι, κάτι κλούβες και η θύρα 10 απέναντι να κάνει control ποιοι και πώς και περνάνε κτλ. Πιο πιθανό είναι να δεις καλόγρια στο Άγιον Όρος γυναίκα παρά παοξή στο Καφτατζόγλιο. Τέτοιος εξονικητικός έλεγχος έγινε στο οπαδικό κομμάτι. Τους πήραν τον αέρα. Τώρα εκατομμύριο παοξίδες που δεν μπορούν να πάνε στο Καφτατζόγλιο. Είναι θέμα τώρα, έχει γίνει θεσμός. Τους έχουν τρομοκρατήσει, τους πήραν τον αέρα. Χαλάρωσε. Δεν χαλάρωσε. Δεν θέλει να πάει ο παοξίδες. Δεν θέλει να πάει ο παοξίδες. Γιατί, πώς θα πάει. Γιατί να πάει. Πώς θα πάει. Ας έρθει ο Ηρακλειδέας η Τούμπα. Τι τους πήραν τον αέρα, ας έρθει ο Ηρακλειδέας. Δεν ξέρω. Εγώ θα πάω. Αυτό έλα. Βάλε το ένα κασκόλ εδώ και έλα. Κασκόλ να φάω. Ναι, του Ηρακλή ένα κασκόλ και έλα στην Τούμπα. Γιατί να πάω χωρίς κασκόλ πέρα. Πάνε με ένα κασκόλ, γιατί. Καταρχήν, μπορεί να πάμε κασκόλ στην πέντε με φίλους. Ναι, πάνε. Ναι. Τι με θέλουν στην πέντε. Δεν ξέρω, πάνε. Είναι. Είσαι το βαρέσεις. Εγώ γιατί να το βαρέσεις. Ναι. Μπράβο στο πανό που έλεγε για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο τον τιμάει πάει Ηρακλής. Αυτό είναι σεβασμός. Βέβαια, αν δεν πέθανε, δεν θα βγάζανε κανένα αυτό. Τέλος πάντων, λόγω της κατάστασης που πέθανε. Τρίτον. Περίμενα και την πρώτη ερώτηση που θα κάνω στον Γιώργο μετά είναι να, πριν το μάτσο μου είπε ο Γιώργος με τον Μούση, ο Παοξής από το Χαριλάου, ότι θέλω να δω τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων υπέρ της ομάδος μου, του ΠΑΟΚ, να είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν η διαφορά δυναμικότητας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Πιθανολογώ ότι δεν θα είδε κάτι ανάλογο. Θα μας τα εξηγήσει μετά όπως θα μιλήσουν όλοι. Και έχουμε και Ολυμπιακό ΑΕΚ, έχουμε και πολλά μάτς, έχουμε και το ντεμπούτο του Κλοπ με ισοπαλία. Έχουμε και Ευρώπη, έχουμε ωραία γκολ κτλ. Επιτυχία Κλοπ. Ναι, πήρε τον πόντο. Μεγάλη επιτυχία Κλοπ. Λοιπόν. Αλλά θα γελάσουμε με αυτό στην Αγγλία. Το θέμα με τα center back του ΠΑΟΚ είναι διαχρονικό και με τον τερματοφύλακα. Κάποια στιγμή στο metrosport.gr που αναλύαμε το παιχνίδι, είχα πει στους παοξίδες, τους έχετε δώσει πολλά στημένα του Ηρακλή. Και από τα πολλά τα στημένα, πάλι ο ΠΑΟΚ έβαγε δύο γκολ από στημένες φάσεις. Και το κοιμάται κόντερ, ο Τούντορ και δεν βάζει Μαλέζα. Πρώτον, μπράβο στο θαλαμοφύλακα. Ναι. Μπράβο στο θαλαμοφύλακα. Και δεύτερον, επιμονή μου βάσεως, ο ΠΑΟΚ παίζει με ζώνη τις στημένες φάσεις. Με ζώνη. Επίσης, να πω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στα center back του ΠΑΟΚ, όπου περνώντας ο Τζιόλης τρίτο στόπερ, έδειξε να πατάει καλύτερα με Τζιόλη, Τζαβέλα και Βίτορ. Τριάδα. Και κατέβασε μετά τον Μπέλκα,
ο οποίος ήταν χεσμένος, έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ, φανταστικό. Το οποίο ο Μακ κάνει την κίνηση πάνω στο Στάμου που είναι από τα μεγαλύτερα ταγάρια χαμηλά στο μαρκάρισμα, του φεύγει. Θα τα αναφέρουμε. Ωραία παλιά στο Λέοπας, πολύ ωραίο χώσιμο ανάμεσα στα center back του Ηρακλή, του Πέλκα, που κάνει γκολ με το κεφάλι. Κάτσε την παλιά την κάνει. Ο Λέοβατς. Ο Σάμπο ή ο Λέοβατς. Όχι, τεσέντα κάνει ο Λέοβατς. Ναι. Στον Λέοβατς. Ο Σάμπο νομίζω ότι κάνει. Ο Μακ παίζει κόλλο τον... Ο Μακ δεν είναι. Παίζει κόλλο τον το Στάμου. Ναι. Και του γυρίζει. Του γυρίζει και τη δίνει στο Λέοβατς. Α, ο Μακ δίνει την πάσα. Ο Μακ. Του παίζει κόλλο και του γυρνάει. Μου είπε κάποιος ο Σάμπο και λέει... Όχι, όχι, όχι. Το είδα και εγώ ξανά. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων σαν άτομα. Σαν τακτική. Θα πω ότι και ο Ηρακλής έκανε τα λάθη του, δεν πήρε το απόλυτο 100%. Δηλαδή, ο Τσιλιανίδης αυτό το μάτς σίγουρα είχε θέση ιδιαίτερα πάνω στον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες έκανε φανταστικό παιχνίδι. Και έκανε φανταστικό παιχνίδι γιατί έβγαλε μεγάλο διάδρομο. Αρκετά λάθη. Δεν τον έπιανε κανένας το Ροντρίγκες που έκανε και κουρσές και έκλεισε και προς τα μέσα. Για μένα ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟ. Έκανε αρκετά λάθη. Ο Ροντρίγκες. Αμυντικά, ο Ηρακλής χτύπησε από εκεί τον ΠΑΟ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και πήρε κάτι από εκεί. Τι λέει, χρονιαίος διαγωνισμός, ημεριαίος ο αγώνας και ακαριαία η εκπομπή. Οπότε δεν συγχωρούμε. Γιάννης Ορθοπαιδικός. Τα μηνύματα πώς γίνεται να τα βλέπουμε ολόκληρα. Τώρα μην ζητάς πολλά για τα μηνύματα τώρα. Εδώ πέρα είναι εντάξει. Μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Με τις άδειες τι γίνεται, Νίκο, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Περιμένει το ταγάρι μέσα με τις άδειες. Λοιπόν, παρακάτω. Είναι τέτοια η ανυπαρξία των στόπερ του ΠΑΟΚ, όπου ο Τζαβέλας φαίνεται δεν ότι παίρνει το καλύτερο από ό,τι οι τρεις υπόλοιποι. Δεν μαρκάρουν. Στο πρώτο γκολ δεν μαρκάρουν. Τον αφήνουν μόνο του εκεί πέρα. Ποιον αφήνουν μόνο του. Στον γκολ, πώς μπήκε το πρώτο γκολ, ξέρεις. Πώς μπήκε το πρώτο γκολ. Εκτελεί το κόρνερ και δεν μαρκάρει κανένας εκεί πέρα. Πρώτο δοκάρι. Ναι, δεν μαρκάρει κανένας. Πάει, ναι. Μείνε μόνοι τους εκεί πέρα. Παίρνει ο Μπουλούτ απίθανη κεφαλιά. Δεν υπάρχει Μπουλούτ. Δεν μαρκάρει κανένας εκεί. Καθαρά ανσύρε, ρε φίλε. Λοιπόν, σταματήστε. Η μύτη του ξύνει το χορτάρι. Τι μας λες. Δεν υπάρχει εντολή για man to man πάνω σε παίκτες αντιπάλου από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Παίζει μονίμως μια ζώνη η οποία του έχει στερήσει. Μαζί με αυτό το καντρόνι που έχει τερματοφύλακα, βρίζατε το Χαλκιά και ραδιοφωνική παραγωγή, κάτι τα γάρια και κάτι οπαδί κτλ. Βρίζατε το Χαλκιά. Ενώ τον Όρσε λέγει ψυχολογικά θα δούμε. Τι να πω τώρα. Άμα φυσάει, τρώει τον γκολ από το κέντρο. Ναι. Έτσι μας είπε. Βεβαίως. Απέκλεισε την ομάδα από το τελικό κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ναι. Και είπε φύσαγε ο άνεμος. Ποιος το είπε αυτό. Ο τέτοιος. Για το Χαλκιά. Το Χαλκιά έπεσε. Συγγνώμη. Είσαι εκνευρισμένος. Ο Χαλκιάς δεν πήγε 40 χρονών. Γιατί να τον κάνουμε. Τρία στόπερ στον αέρα ανύπαρκτα. Τρία στόπερ στον αέρα ανύπαρκτα. Ένα τερματοφύλακα στον αέρα ανύπαρκτο. Στημένα γκολ. Αλλά και φάσεις που χάνονται κεφαλιές από το κέντρο της άμυνά σου. Πάμε παρακάτω. Δεν βάζεις τον κάτσε σε αυτό το μάτς. Δεν βάζεις τον κάτσε σε αυτό το μάτς. Σχόλιο. Γιατί δεν βάζεις τον κάτσε σε αυτό το μάτς. Και βάζεις τον Σάμπο. Να κατεβάσεις την μπάλα, με συγχωριστή. Να καλύψει διαγώνια επιθέσεις των αντιπάλων. Να βγεις σαν ντουμπλάρισμα στο πλάι. Να πηδήξεις κεφαλιά. Σε βάλαμε στα δίκτυα ο Ηρακλής. Με τις στημένες βάσεις. Δηλαδή, συμφωνώ, άντε να το πάω, ότι είναι ψηλός, θα το πάω στον Μπόι. Ένα το λάθος του. Ναι, μισό. Έχεις τον Μπέλκα, ο οποίος είναι φανταστικός κάθετο πασάκιας. Από εκεί και πέρα, ένας με ένα, τρίπλα, να μπει, να σουτάρεις, πόδια σουτ δεν έχει. Να τριπλάρει, χέστηκε κιόλας. Για ποιο μιλάς. Χέστηκε ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ο Μακ. Εντάξει, πήρε μια κεφαλιά μέσα από δύο... Ο Πέλκας, ο Μακ και ο Μπερμπάντοφ ήταν τρομοκρατημένοι. Ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Βάλαν τα κλάματα, μην το συζητάς. Είδα το Καφτατζόγλιο, ναι. Να επηρεάζει, ναι, ναι, ναι. Τους παίκτες. Τον Μπερμπάντοφ. Και τον Μπερμπάντοφ. Ναι. Τραυματίασε. Γελάει ο κόσμος τώρα με αυτά που λες. Γι' αυτό έκανε γκολ ο Πέλκας. Αυτά γελάει ο κόσμος που λες τώρα. Τρομοκρατημένοι. Γελάει ο κόσμος με αυτά. Γελάει ο κόσμος. Βέβαια γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ο Μπερμπάντοφ τρομοκρατήθηκε του Καφτατζόγλου. Θα σε ακούσω. Γελάει ο κόσμος με αυτά. Βγήκε σε μια συμμετοχούλα, έκανε τον κόλτο σέντερ φορίσιο. Από εκεί και πέρα έβριζε τους συμπαίκτες του και έκανε τον προπονητή. Τα άκουγες εσύ στην κερκίδα, στην τηλεόραση. Τα άκουγε ο φίλος σου από τις Σέρες. Στο μάτς. Σλίπνο, ναι, ναι. Έβριζε, ναι, τον ίδιο. Ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ. Ναι. Τον άκουγες. Α, κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Συγγνώμη, όχι, δεν τον άκουσα. Ναι. Αλλά όταν οργισμένος κάνει παρατηρήσεις σε δύο απέναντι, οργισμένος
Τώρα εγώ λέω. Άλλο είναι η παρατήρηση, άλλο είναι το νεύριζα. Ναι, αλλά 30 φορές το κάνει. Λοιπόν. Τις 3 δεν φάρεις για ένα φακό. Είναι 34 χρονών δάσκαλος, δεν πρέπει να κάνει παρατήρηση, βεβαίως. Δάσκαλος. Βεβαίως, μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Σου κάνει το λάθος ο Σάμπο. 20 όχι, 20, 20. Και σου βάζει γκολ με τρίπλα προσπία. Και ωραίο πλασέ ο Βέλιος. Βεβαίως. Ο Βέλιος. Φταίει Όλσεν εκεί. Άσε, πέρα κάνεις έξω. Ποιος Όλσεν φταίει ρε τώρα. Ο Βέλιος. Από πολύ μακριά πλασάρι. Ο Βέλιος. Ο Βέλιος. Βγαίνεις προς τα έξω και κλείνεις την εστία σου. Μόλις σου κάνει αυτό τον γκολ ο Βέλιος χαμηλά. Χαμηλά. Mm-hmm. Γιατί αν το κάνει ψηλά είναι το στοιχείο του. Yeah. Είναι ψηλός, πολύ δυνατός και μπορεί να σε πάρει παραμάσμα. Εγώ ψηλά περίμενα το Βέλιο να σας κάνει ζημία. Ψηλά. Περίμενα να σας κάνει ζημία. Δεν σας έκανε. Αλλά center back, ο οποίος τρώει τρίπλα από το Βέλιο. Mm. Δηλαδή πώς έφαγε τρίπλα ο Σιφάκης από τον, πώς το λέγανε, τον Γιάκοπ. Το Ρουμάνο. Να το center for αυτός δεν τριπλάρει ούτε κόνο, ούτε κολόνα της ΔΕΗ, σε τριπλάρει. Εκεί γράψει τον Κώστα, ευχαριστώ πολύ, το δελτίο σου και φεύγεις. Κώστα. Δεν λέω για τον Σάμπο ποιος κάνει τη λάθος πάση. Το έγκλημα αυτός το κάνει ο Σάμπο. Το κάνει. Ναι. Τελείωσε. Αλλά το Βέλιο χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Εγώ ψηλά το Βέλιο περίμενα να σε κάνει ζημία. Εγώ τώρα το λέω δηλαδή. Αλλά χαμηλά να σου κάνει τέτοια ζημία δεν το περίμενα. Οκ. Okay. Μόνος ήταν εκεί. Ναι. Δεν ξέρω τι μόνος ήταν. Που δεν έκανε δύο μέτρα μπροστά έξοδο ο Όλσεν. Ωραίο πλασέ του κάνει. Ωραίο πάρσιμο του κάνει. Ωραίο πλασέ του κάνει. Να γυμνάζεται ο Βέλιος. Μπράβο. Και τα σπριντάκια του. Για να μαθαίνουμε λιγάκι. Και να κάνει ατομική ο Βέλιος. Για να βάλει 15 κολοβέλιο σε αυτό τον Ηρακλή και να βγει ο παπάς του και να λέει τσογλάνια τι λέγατε για το γιο μου όταν ήρθε. Γιατί όταν ήρθε. Έκανε παρατήρηση. Τον Ιάδο Κώστα, είδε. Ναι. Τον Ιάδο Κώστα. Να πούμε ότι σκοράρει στην ίδια αστεία που είχε βάλει και ο παπάς του 14ο γκολ, ο Βέλιος. Ναι. Σε εκείνη την αστεία το έβαλε. Ήμουν στο μάτς, το 84. Και εγώ ήμουν στο 13, αν ναι. Θυμάμαι καλά. Ναι. Και το γκολ του Βέλιου δεν είναι τυχαίο. Πρώην παίκτη τη Everton. Είναι ολόιδιο, κλασικά το έχει αυτό το πλασέ από μακριά, ο Wayne Clark. Στην Everton. Ο αδερφός του Alan Clark της Lynch. Σ' ακούω. Περιμένει ο Βέλιος να φύγει ο γιος για πιο ψηλά με τον Ηρακλή. Τι σου είπε. Ναι. Ναι. Δεν μου είπε αυτονόητο. Το κατάλαβε. Είσαι εσύ πατέρας. Ναι. Τι περιμένεις. Ο γιος ναι. Να φύγει. Ναι. Παρακάτω. Σε αυτό το match πρέπει να παίξει και ο Τσιλιανίδης. Ωραία. Το είπα. Σε αυτό το match πρέπει να παίξει και ο Τσιλιανίδης. Το είπα. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Μπουλούτ και μπαίνει τρίτο χαφ, ο Ποτουρίδης. Και εκεί ο Πάοκ παίρνει. Πορτουλίδης λέγεται. Εκεί ο Πορτουλίδης δεν του βγήκε. Ο Πορτουλίδης δεν του βγήκε σαν αλλαγή. Ναι. Ήταν πολύ πεσμένος. Ναι. Εκεί αυτή η αλλαγή ενώ ήταν σωστή σαν σκέψη, σαν φιλοσοφία, σαν. Ήταν για μένα πάρα πολύ σωστή. Ξέρεις τι έγινε. Θα μπορούσε βέβαια. Απλά τι γίνεται. Ναι. Γίνεται η αλλαγή και μετά από 1:40 ισοφαρίζει ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Δηλαδή το παιχνίδι, ο Πορτουλίδης ήθελε ένα 5-7 λεπτό να πάει, να πάει στο ναι. 2-1. Ναι. 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 Και κάτι θα έκανε ο Πορτουλίδης. Μετά το 2-3, ο ΠΑΟΚ έχει να επιδείξει μια τρομερή αλαζονία με αρχηγό των αλαζόνων, τον Μπερμπάτοφ. Σωστό. Έχει να επιδείξει μια απαράδεκτη ποδοσφαιρική αλαζονία με αρχηγό των αλαζόνων, τον Μπερμπάτοφ. Γελάς. Ναι. Με μένα. Και με σένα και με το μήνυμα. Εντάξει, θα τα πεις μετά. Φυσικά. Στα στιγμένα δεν υπάρχει ιεραρχία, κύριε παιδιά. Ποιος εκτελεί. Στον γκολ που μπαίνει. Αυτός πήγε τώρα σαν μεγάλο όνομα. Εγώ τι παίρνω. Μπορεί να είναι φάουλ, μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι. Γιατί δεν είναι. Γιατί εγώ περίμενα να δω και να το ξαναδώ. Γιατί στο γήπεδο μέσα λέω δεν, μην πάρω εσύ όρκο, δεν μπορώ να πάρω θέση. Ναι. Για το τρίτο γκολ μιλάς τώρα. Δεν κινούνται οι δύο παίκτες, μένουν ακίνητοι, το καταλαβαίνεις. Για το τρίτο γκολ μιλάς. Δεν κινούνται, ναι. Για το τρίτο. Παουλάρα είναι φίλε. Παουλάρα. Τον κάνα φράγμα, δεν μπορεί να σκοτεινεί. Γιατί... Και οι τρεις είναι, δεν είναι. Πού θα πάνε, δύο παίκτες είναι. Ο Περόνι και ο Βέλιος. Ξαναδές, τρεις είναι οι παίκτες. Το είδα 6 φορές. Ο Βέλιος κάνει μπροστά του, παιδιά, έχει 10 κορμιά που να διευθύνει. Μα δεν μπορεί να κουνηθεί, ρε φίλε. Το τεκμηρίωσε ο άνθρωπος επί 2 λεπτά. Δεν κινούνται ο Βέλιος και φίλε, ο Περόνι. Είναι υπέρ του τερματοφύλακα στην περιοχή, το καταλαβαίνεις. Μάτια μου, δεν κινούνται. Δεν κινούνται. Δεν κινούνται. Δεν κινούνται. Τι είναι, να φύγουνε, να πάνε πού. Να φύγουνε το γήπεδο.
Να πάνε πού! Και ούτε καν κάνει προσπάθεια αυτός να σηκωθεί. Αν έκανε προσπάθεια, ρε παιδιά, δεν κάνει προσπάθεια να σηκωθεί. Που σφυριζότανε φάουλ. Πού να βγει, δεν μπορεί να βγει, τον κάνουν φράγμα. Δεν μπορεί να σηκωθεί κιόλας. Είναι ομάδα και είναι ο παδός του ΠΑΟΚ που μου λέει. Μαρία, και εγώ και εμένα μου φάνηκε με σε πρώτο χρόνο φάουλ. Ακού, ακού, ξαναβλέπω, δεν είναι. Ακού, ακού. Οι δυο, η μικρή περιοχή είναι υπέρ του τερματοφύλακα. Αν ο τερματοφύλακας έκανε κίνηση. Έτσι ακριβώς. Είναι με λυγισμένα γόνατα ο τερματοφύλακας. Πολύ χαμηλά η στάση του κορμιού. Εξηγεί του Όλσεν. Κάνει προσπάθεια να σου σφυρίξει ο Βάουλ. Ναι, χωρίς να κάνει. Και ο Μπαρτολίνη έρχεται από πίσω και του το κάνει. Ο Περόνε με το Βέλιο είναι στατικοί, τον έχουν πλάτη και δεν κάνουν καμία προσπάθεια. Και ένα quiz, παρόμοιο Βάουλ. Είναι έξυπνη η κίνηση του Βέλιου και του Περόνε. Γιατί όντως ακίνητη και πολύ δυνατή και οι δύο, Βέλιος πιο δυνατός. Εντάξει, σωματικά. Ο άλλος, ο Φλόρος, ο Όλσεν, βλέπει τα γαϊδούρια μπροστά του. Δεν κάνει την κίνηση να βγει. Μα δεν μπορεί να σκοθεί, τον έχουν πολύ άρεσε. Τι να σκοθεί, μπορεί βρε, πες το, το είδα πέντε φορές, δεν μπορεί να σκοθεί. Ένα 97 δεν μπορεί να σκοθεί. Στα σκοθεί δεν μπορεί. Εγώ άμα κολλήσω πάνω σου τώρα και ο Μάριος δίπλα σου μπορείς να κουνηθεί. Βέβαια μπορεί ρε, αν δεν κουνηθούμε εμείς, αν δεν κουνηθούμε εμείς. Ως ακίνητος, πες ότι είσαι πιο δυνατός από μένα. Κάθε ακίνητος. Και παραμάζα με τον παίρνεις ρε. Πώς θα τον πάρεις παραμάζα. Παραμάζα με τον παίρνεις κιόλας άμα θες. Τέλος πάντων. Καταρχήν, σαν quiz. Πιο έτσι έχει φάει παρόμοιο γκολ ο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη. Αν το θυμάται κανένα. Τέλος πάντων. Φέτος. Όχι, παλιά, παλιά. Ουντινέζε ΠΑΟΚ 1-0 με τον μεγάλο Μιχόπουλο που μένει ακίνητος επειδή ήταν μπροστά το σέντερ μπακ. Ναι. Λοιπόν, αυτά έχω να πω εγώ. Με εξέπληξε το πάθος του Σαραμαντά. Ναι. Εκπληκτικό παιχνίδι του Σαραμαντά. Σήμερα ήταν σκύλος, σκύλος. Πάρα πολύ καλό. Είναι σκύλος, το είπα. Ναι. Θέλει δουλειά στις σέντρες και λίγο επιθετικά. Λίγο πιο μυαλό, είναι πολύ νέο. Δεν είναι, ναι. Στο Πανελλιακό έπαιζε μέχρι πριν 1,5 χρόνο. Το παιδί πήρε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Βέβαια, δεν είχε βοήθεια κι αυτός στο μαρκάρισμα του Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες έκανε ζημιές μεγάλες. Ο Ροντρίγκες πολύ με πολύ καλό το Σαραμαντά. Τους βγήκε πάρα πολύ. Ο Μπουλούντ λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό, ούτε αμυντικά βοήθησε τον παίκτη της πλευράς του, σωστό. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με έναν back half, ενώ ο Ηρακλής παίζει με δύο και ο ένας κάνει τους δύο με πρόβλημα, με μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή έβγαινε ο Ροντρίγκες από τη δεξιά πλευρά, ο Μπουλούτ δεν γύριζε, ο Ιτζόγλου απέτυχε και αυτός στο μαρκάρισμα το βοηθητικό του Σαραμαντά, με εξέπληξε ο Μακρύς, ξέρω ότι είναι άμπαλος, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια η δύναμή του. Ο Μακρύς, παιδιά. Ναι, δεν τον έχετε δει, νομίζω. Δεν το παρατηρείτε με κέρκυρα, με όφη. Γιατί το παιδί, τον αδικείτε. Και ήταν πεκραμένο σήμερα. Γιώργο Μακρύ, μπράβο για το πρόσωπό σου σήμερα όταν μιλούσε με τον Αντώνη Πανούτσο. Δηλαδή τι. Αντώνη Πανούτσο, απαράδεκτο. Δηλαδή. Εν έτη 2015. Τι. Με επιτελείο εκπομπή 8 άτομα. Γιατί μιλάμε, είναι εκπομπάρα. Είναι πολύ ωραία. Πασαρέλα από μοντέλα. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Περιμένει να μιλήσει με Γιώργο Μακρύ. Ναι. Και του λες τη μισή καριέρα του λάθος. Το παιδί απορώ πως έμεινε. Μπράβο στον Γιώργο Μακρύ. Με εκπομπή με επιτελείο 8 άτομα, εμείς κάνουμε το πρωί και το βράδυ στο Λίμπερο μόνοι μας. Δεν έχω εγώ επιτελείο 8 άτομα. Και όταν είναι να βγάλω κάποιον, μαθαίνω και διαβάζω γι' αυτόν. Αν βγάλω τον Γιώργο, θα κάνω τον άνθρωπο αυτός ο Γιώργος. Τι κολοκύθια, λέει, είναι ο λογιστής. Τι έχει κάνει στην καριέρα του, λέει ψέματα, αλήθεια. Έτσι. Τον ξεφτιλίζεται. Το παιδί ήταν έτοιμο να φύγει. Για μένα μπράβο που έμεινε. Γιώργο Μακρύ, ζητώ συγγνώμη εγώ σαν άνθρωπος του χώρου. Και λατρεύω και Βαϊμάκη και Πανούτσο, έτσι. Τους λατρεύω. Να σου πω μια ειδικά Αντώνη Πανούτσο. Να σου πω μια αλήθεια για τον Μακρύ. Του λέει πέρσι με τον Όφη έβαλε σε ένα-δυο γκολ. Λέει πέντε έβαλα. Και έκανε το παιδί συγκλονιστική σεζόν σε έναν Όφη πεσμένο από τον Οκτώβριο. Άκου λίγο. Με την πιο συγκινητική στιγμή με στη Βέρεια του πρωταθλήματος για μένα. Άκου λίγο. Συγκινητικός μες στη Βέρεια. Άκου λίγο. Ναι. Ο Μακρύς. Στο Βέρεια όφιλο. Τον ταιριάζει. Όχι το 4-2-3-1. Ναι. Τον ταιριάζει το 4-3-3 με δυο οχταροδέκαρα δίπλα του. Ναι. Και αυτό σαν εξάρι, σαν εξαροστόπερο. Ναι. Όχι για πολλά μέτρα. Ναι. Γερό παιδί. Ψηλά καλός. Ναι. Από μπάλα λίγα πράγματα. Παίζει επειδή είναι παθιασμένος. Ναι. Ποιότητα από χαφ, δηλαδή είναι. Σε ποιότητα το Λαζάρ δεν το φτάνει. Ωραία. Ναι. Αλλά επειδή είναι δυνατό παιδί και καλός αθλητής, φαίνεται, για μένα Μακρύς χαφ δεν υπήρχε. Δηλαδή σε ποιότητα. Εντάξει. Βέλιος αθλητής δεν ήρθε.
από μια ομάδα, από μια ομάδα από το εξωτερικό. Και έμαθα, και καλά έκανε ο πατέρας του και ο ίδιος. Ναι, είναι πολύ δυνατό παιδί. Έμαθα, και αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι έχει προσλάβει γυμναστή, μου το είπε ένας φίλος μου. Για personal. Πώς οι γκόμενες των πλησίων πάνε να επιδειχθούν με τους... Personal. 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 Αυτό είναι εδώ. Δεν ξέρω το όνομά του. Μου είπε τον ότι είναι καλός και το βλέπει επαγγελματικά. Αλλά... Κάνε μετάφραση, δεν ζούμε στο... Αλλά... Αν κάνει 12 γκολ σε αυτόν τον Ηρακλή, είναι άθλος. Ναι. Έκανε 3. Τα λέω όλα. Πρέπει να βελτιωθεί πολύ χαμηλά. Βγαίνει σε μικρή συμμετοχή, δηλαδή εγκεφαλική συμμετοχή, δηλαδή μπάλα δεν ξέρει κάτω χαμηλά. Μπορεί να σου εκτελέσει ποιοτικά κάτω. Σε μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή έβλεπα το Σκούρτη σήμερα, έτσι. Που βάζει το γκολ του... Του Αστέρας. Ναι. Το Αστέρα. Μεγάλη συμμετοχή. Βλέπω το Μανιά, που έχει μεγάλη βελτίωση κι αυτός. Ναι, ναι. Το βλέπαμε σαν Κανδρώνη, μεγάλη βελτίωση. Σε μεγάλη συμμετοχή. Είναι όμως να πάρει την μπάλα πλάτη και να δώσει, να τη σταματήσει, να τη δώσει πίσω στα 6 μέτρα, μη χαθεί η επίθεση. Και να ανεβάσει την ομάδα 3-4 μέτρα. Και πολλή προπόνηση. Στα πρώτα μέτρα. 10, 20, 30 μέτρα. Δηλαδή όταν φεύγει πριν δύο Κυριακές, τρεις. Τι μου άρεσε. Στα πρώτα 30 μέτρα. Ό,τι πάσα δέχτηκε. Ναι. Με τον Ρικάρδο Κώστα πίσω, με πλάτη στην εστία ο Βέλιος, 9 στις 10 τη πήρε ο Κώστα. Με ενόχλησε πολύ αυτό. Ό,τι. Συρτά, ό,τι πάσα του παίξανε. Ναι. Με πλάτη στην εστία, 8 στις 10 τη πήρε ο Κώστα. Της πήρε ο Κώστα. Του ναι. Τις έκλεψε. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό καθόλου. Ναι. Ναι. Παιδιά, δεν σχολιάσαμε τις αλλαγές καθόλου. Ειδικά του Τούντορα από την πλευρά μου θα είχα πολλές αισθάσεις. Δηλαδή, Γιώργο και Τζόρταν, ο Σάμπο για μένα, αν ήταν ο Άγγελος σήμερα προπονητής, παίζει να τον έβγαζε και από το 30. Δεν μίλησαμε ακόμα, θα τα πούμε αυτά. Διάλειμμα για να τα πούμε όλα. Τώρα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-082-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξε. Ναι, για πες. Την Κυριακή πάω Παναθηναϊκό. Πάω Παναθηναϊκό σας. Βλάκα, ό,τι σήμα θες. Ναι. Ό,τι σήμα θες. Κάτσε, βγήκαμε. Λοιπόν, άφησες κάτι υπονοούμενα στο διάλειμμα. Τι υπονοούμενα? Για φιλικό παιχνίδι, πάω και έτσι το είδα εγώ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, πώς το είδες έτσι? Να σου πω. Να ξέρω. Κάνει λάθη. Καταρχήν η ποιότητα μέσα, η διαφορά μεγάλη. Άστα αυτό, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Είναι όταν ο ΠΑΟΚ χάνει δεν κερδίζει, είναι ύποπτο το μάτς. Ναι. Δεν είναι ύποπτο το μάτς. Εγώ λέω. Όταν κερδίζει. Στη Βέρεια ήταν ωραίο το μάτς. Τα πόδια τους. Στη Βέρεια ήταν ωραίο. Στη Βέρεια ήταν ωραίο το μάτς. Τώρα είναι ύποπτο. Με παρασυνθήματα δεν θα με μιλάτε. Στη Βέρεια ήταν ωραίο το μάτς. Σου λέει μίλησε. Φυσικά ήταν ωραίο. Μίλα ελεύθερα. Ελεύθερα μιλάω. Μίλα, πες τι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Και μου βάζει μέσα τώρα το Σάμπο και το παιδί δεν πατάει καλά. Και κάνει λάθη στα λάθη, στα λάθη. Και δεν μου το βγάζει. Ναι. Τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω. Δεύτερον, γίνεται πέναλτι. Ναι.
σε σημεία του παιχνιδιού λόγου. Μπορεί να το καθαρίσει, το βάλει τον κόλ, τελειώνει το παιχνίδι. Τα πέναλτι τα βαράει ο Κλάους. Το βαράει ο Μπερμπάτο. Μόνο το σεβασμό, δεν είναι ύποπτο. Το βάρεσε επεκταράς. Με κάνει αλλαγή. Φυσικά επεκταράς. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν και κανόνες όμως. Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχουν κανόνες. Τι θα πει επεκταράς. Φυσικά επεκταράς είναι ο Μπερμπάτο. Άρα έλλειψη πειθαρχίας. Σωστά. Πέσει πρόστιμο τώρα. Σε ποιον, στον Τούντο. Και στον Τούντο Ραμαλάχη. Φυσικά. Και σε ποιον άλλο. Και στους ποδοσφαιριστές. Στον Μπερμπάτο. Στον Μπερμπάτο. Βεβαίως. Άμα είναι έλλειψη πειθαρχίας, άμα είναι εντολή αυτή δηλαδή. Εσύ με είπες άλλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Κάνει αλλαγή. Ναι. Βγάζει το Μακ. Ναι. Και ποιο με βάζει. Ποιο βάζει. Τον Κολάσα. Από πότε ρε φίλε έπαιξε ο Κολάσα μπάλα φέτος. Πες μας. Τι λέει το μήνυμα. Από πότε έπαιξε μπάλα ο Κολάσα φέτος. Δεν με νοιάζει τι λέει το μήνυμα. Τι λέει το μήνυμα. Έλα. Περιμένω να βάλω εδώ το Ζαΐρο μέσα. Ζάιρο, ναι, το Ζάιρο. Το Ζάιρο είναι καφενείο. Δεν έχει σημασία. Ναι. Είτε Ζάιρο, είτε Ζάιρο, είτε Ζαΐρη, ναι. Ίδια ποδοσφαιρική αξία. Φαντάσου να είχαμε Έλληνα προπονητή και τεχνικό διευθυντή, τι θα γινόταν. Βγαίστε ρε κατάκια που βρίζατε τον Γεωργιάδη και τον Βρίζα και τον Αναστασιάδη. Παλιό μπουριά πίσω. Έκανε λάθη σήμερα, τι έκανε. Μιλήστε τώρα. Γλύφτες του Τούντορ και του. Γιατί πέρσι Γενάρη συν 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό φέτος. Τέλειο Οκτωβρίου συν 10. Λέει Τούντορ νύχτας. Όταν μπαίνει ο Περόνε με τον Ρωμάνο, βάζει το Μαλεζάρε ύπνε και όχι τον Κολάσα. Καλά, και διαβάζω τεράστιο μήνυμα του θαλαμοφύλακα που μου το έστειλε στο ημίχρονο. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Στο ημίχρονο, Κάτσε στον Σάμπο. Ναι. Ζάιρο στον Πέλκα και μετά το 70 Κλάους στον Λέοβατς. Και Μακ δεξί back half. Και Ροντρίγκε. Αριστερά. Καληνύχτα. Μεγάλο αλαμοφύλακα. Τον κάτσε, δεν μου το βάζει από την αρχή. Μεγάλο αλαμοφύλακα. Γι' αυτό αφήνει υποψίε τώρα. Όχι, δεν αφήνω υποψίε. Τι λέει υποψίε. Λάθο στήσιμο έκανε ρε φίλε. Λάθο στήσιμο. Μετά. Δεν είδα εγώ ρε παιδί μου πάθο στην ομάδα μου. Πάθο. Τι πάθο να έχει. Λάθο η αλλαγή του Πέλκα, κατά με. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να έχει άλλο λόγο. Κοίτα, τον Πέλκα τον έβαλε κόφτη. Ναι. Τον έβαλε κόφτη και έβαλε τον Μακ Δεκάρη. Και δυο σεντερφόρ Μπερμπάντοφ και Κλάου. Σαν κόφτη. Σαν κόφτη τον Μπέλκα. Ανόητο το φάουλ του Τζαβέλα τελευταία λεπτά τη καθυστερήση. Τον έβαλε σαν κόφτη. Τι μου κάνει φάουλ, κύριε Τζαβέλα. Το έχει το μα δικό του. Σου λέει μη γίνω μάνδαλο. Πάμε σε σένα μετά. Μη γίνω μάνδαλο. Θέλει να πούμε και δύο κουβέντε. Έχει γίνει Ολυμπιακό και δεν έχουμε πει ούτε δύο δευτερόλεπτα. Ανόητο το φάουλ του Τζαβέλα. Τελειώνω. Ανόητο το φάουλ του Τζαβέλα. Μεντούρι, αυτά θα σε φάνε. Λοιπόν, περίμενε. Φερνάντο Παπαδόπουλο. Στι καθυστερήσει με κάνει φάουλ, ρε φίλε. Τελευταίο λεπτό. Την τρώ την μπάλα εκεί πέρα να πάει. Έτερο μου ραδιοφωνικό ήμιση. Λοιπόν, πάμε. Ραπ. Κάτσε, κάτσε, άσε με. Όχι, ωραία, άστον, εσύ, τα πάω πρώτα. Καλά. Το πάω πρώτα. Λοιπόν. Φυσικά δεν είμαι ευχαριστημένος, καθώς όπως είχα πει στο ραδιόφωνο. Τα μούτρα σας τα βλέπω. Περίμενα να δω η διαφορά πάω Ολυμπιακού να είναι. Να είναι μικρότερη από ό,τι πάω Κερακλή. Ναι. Αυτό περίμενα εγώ και δεν το είδα. Και δυστυχώς είναι το αντίθετο. Πολύ καλή παρουσία. Σήμερα το σκορ, το πραγματικό τέτοιο του μάτς, τίτλος του μάτς ήταν κακός ΠΑΟΚ 3, ΠΑΟΚ 3. Ο Ηρακλής θα δυσκολευτεί πάρα πολύ με αυτή την εμφάνιση. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο, δεν έκανε τίποτα. Απ' την αντίπερα όχθη τώρα, ας αφήσουμε τον Ηρακλή. Γιώργο, το μάτς αυτό για τον Ηρακλή ήταν πολύ ειδικών συνθήκων. Βέβαια ήταν ειδικών συνθήκων. Και πάλι δεν έκανε τίποτα όμως, ακριβώς επειδή ήταν ειδικών συνθήκων. Η στόχη του Ηρακλή. Τι να έκανε, είναι δύο, να μην χάσουν από τον ΠΑΟΚ και να μην πάω εξίσω κατά τζόγκο. Τι να έκανε. Τον πέτυχε. Μεγάλε, παικταρά, δεν υπάρχει επαφή. Παικταρά, οι δύο ποδοσφαιριστές του Ηρακλή είναι ακίνητοι. Το είδα 6 φορές και το ανέλυε επί 2 λεπτά ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρούχας και μίλησα με παιδί Παοκτσί που φαουλάρα. Παίζει μπάλα σε ψουμού, επιθετικός. Και μου λέει δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Είναι φαουλάρα, πάει πάμε. Πες, εντάξει, είναι ακίνητοι οι δύο παίκτες του Ηρακλή. Το είπαμε, πάει τελείως. Υπάρχει... Και μάθαμε να βλέπεις λίγο μπάλα Βρετανία. Ο Μπερμπάτοφ, εσύ που στέλνεις το μήνυμα έξυπνε. Με την ΑΕΚ πατάει τον Κολοβέτσιο. Και το είπα και θα με τρώγανε πέρα κάποιοι. Ρε φίλε, και τον γκολ πώς μπήκε αφού είναι ακίνητη. Και γίνεται το πέναλτι. Τον γκολ πώς μπήκε. Εκεί ο Τζόρνταν δεν είπε τίποτα. Τον γκολ πώς μπήκε αφού είναι ακίνητη. Πατάει τον Κολοβέτσιο. Ναι. Δεν μας είπες τώρα κάτι. Εκεί ο Τζόρνταν δεν είπε τίποτα. Παίρνει νίκη ο ΠΑΟ. Τον γκολ πώς. Είναι η φάση του πέναλτι. Αυτό είναι το λεγόμενο physical game, ρε παιδιά. Γίνονται αυτά. Έτσι θέλω, βρετανικά. Αν είναι μάγκα ο Κολοβέτσιο, να σηκωθεί πάλι καρίσια. Να του δώσει και μια έτσι. Στην περιοχή μέσα. Η περιοχή είναι σπίτι του αμυντικού. Το γκολ ποιο το βάλε του Ηρακλή. Το τρίτο. Ο Μπαρτολίνη. Μπερδέθηκε ένα από του δύο παίκτες. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Για να απαντήσω λίγο πρώτα στο Μάριο. Ναι. Τουλάχιστον ο Ηρακλής, αφού ήταν το παιχνίδι ειδικών συνθηκών, δεν περίμενε να κάνει τίποτα δημιουργικά, αλλά ήταν απαράδεκτος ανασταλτικά. Έκανε συνέχεια λάθη ο Πάο. Δεν έσωσε ούτε μία μπαλιά η αμυντική και η αμυντική χάφ του Ηρακλή. Για μένα, η διοίκηση του Ηρακλή.
Πρέπει λίγο να τρίξει τα δόντια του προπονητή. Καλά, εσύ τώρα έχει ψωμί στον ΠΑΟΚ. Τώρα εσύ μιλάς τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής σήμερα, εντάξει. Ο Ηρακλής σώθηκε σήμερα. Στα μπουζούκια είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής σώθηκε. Ο Ηρακλής έδειξε ότι θα κινδυνεύσει. Πέφτουν δύο ομάδες. Ο Ηρακλής έδειξε ότι θα κινδυνεύσει. Λέω από τον Μάιο ότι στόχος του Ηρακλή φέτος είναι ρεαλιστικός, η σωτηρία. Πήρε ψυχολογία. Ο Ηρακλής σήμερα. Πήρε ψυχολογία. Βασικά σώθηκε. Ξέρεις τι σπράττω εγώ τώρα. Βασικά σώθηκε. Και από εδώ και από τα μηνύματα. Τώρα μιλήσει άλλο. Τι συγγνώμη, να μιλήσει. Γρήγορα με εσύ χτίσε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Εσύ χτίσε φέτος. Πρόσεξε, πρόσεξε. Όχι ο Γιώργος, εσύ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ο Γιώργος είναι μια χαρά. Πρόσεξε. Εσύ χτίσε φέτος. Πρόσεξε, παλικάρι μου. Εσύ χτίζεις φέτος. Τι λέει. Χτίζεις. Άκου λίγο να σου πω. Τι χτίσε εσύ. Τι να χτίσω. Είναι και βαριά η φανέλα η γαμημένη. Τι είσαι, τι να χτίσω. Είναι και βαριά η φανέλα. Εγώ εισπράττω κάτι. Συγκαταλαβαίνω. Εγώ εισπράττω κάτι. Ότι όλοι οι Ηρακλήδες είναι ευτυχισμένοι, πανηγυρίζουν. Και όλοι οι Παοξίδες είναι λυμμένοι. Λατρεία μου. Μετά, μετά τα 17 χρόνια αυτά που έχει, πόσα είναι του Ιράκ, 13-15, πόσα είναι του Ιράκ. Εσύ πόσα χρόνια έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ρε μεγάλε! Ναι. Ποιο είναι το δεύτερο σου ρεκόρ χωρίς νίκη αντίπαλη έδρα, πες μου, ποιο είναι. Πες μου εσύ τώρα. Δεν απάντησε. Τα ελληνικά μου είναι χάλια. Όχι, καλά είναι. Κάντε πάλι τα ελληνικά. Κατάλαβε τη ρώτησα να κοστίσει. Η Ριζούπολη. Η Ριζούπολη. Από την Αθηνά. Απάντησε μου εσύ τώρα. Στα 17 χρόνια τα 4 λείπει. Τα 5. 18. Τι και είναι 14 παιχνίδια. Τι συγγνώμη, να κάνω ρε φίλε, κάποιοι μιλούσαν με παράγοντες και λέγανε ναι, αυτούς τους πούστρες να τους ρίξουμε. Συγγνώμη, παράγοντες βγάλε το αντιπαδό ξύδι και ζούμε, βγάλ το. Λέω άλλο, ψωμάτα. Βγάλ το, βγάλ το, βγάλ το. Ηχογραφημένα δεν αυτά. Άλλο σου λόγο. Ηχογραφημένα ναι, δεν είναι. Το βγάζεις εσύ. Ο εισαγγελέας δεν τα έδωσε. Ναι, το βγάζεις εσύ. Το είπε ένας. Το είπε ένας. Δεν το είπαν 2 εκατομμύρια. Πρόεδρος. Δεν το είπαν 2 εκατομμύρια. Δεν το είπε ο Δήμος. Δεν το είπε ο Γιώργος. Να το πει ο Γιώργος ή εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα. Να το πει ο Ραπτόπουλος, θα γελάω και μαζί του, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάτσε, θεσμικό πρόσωπο δεν το είπε. Λοιπόν, ο αρχηγός. Εσύ αυτή τη στιγμή τι κάνεις τώρα. Αν βγει ο Τσίπρας σήμερα και πει να βομβαρδίσουμε την Τουρκία στο τηλέφωνο σε μένα. Ναι. Εσύ διαβαρύνεται από το Γιώργος. Κολοτούμπα γιατί με κάνεις τώρα. Εσύ αυτή τη στιγμή τι κάνεις. Εσύ βγάζεις τώρα ένα μένος αντίπαοξίδικο. Το καταλαβαίνω. Ποιο είναι φίλε. Λέω τι είπε ο πρόεδρος σου για μένα. Ξέρουμε τι είπε ο πρόεδρος μας. Αν ήταν ο Σαλμπιγκίδης στη θέση του Μπερμπάντο. Ρωτάω εγώ τώρα. Ρωτάω εγώ τώρα. Είσαι ευτυχισμένος που στα 14 αυτά παιχνίδια είναι 7 νίκες και 7 ισοπαλίες. Είναι ρεκόρ αυτό για σένα. Πραγματικά δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, όχι, πραγματικά δεν ασχολούμαι. Όχι προσωπικά. Αλλά επειδή εσύ ασχολείσαι. Προσωπικά. Επειδή εσύ ασχολείσαι. Ασχολούμαι με εσάς που ασχολείστε, δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο. Ναι. Για μένα ο Ηρακλής είναι αντίπαλος μόνο σήμερα. Πουθενά δεν είναι αντίπαλος. Ο δικός σου αντίπαλος είναι Ολυμπιακός. Άκου παλικάρι μου. Άκου παλικάρι μου για να ξέρεις. Και εσύ δεν ξέρεις ότι είσαι αντίπαλος. Εγώ δεν ξέρω ότι είσαι αντίπαλος μου. Πότε διεκδικήσαμε μαζί τους ίδιους στόχους. Το 80. Στο κύπελλο. Μέχρι τότε. Είμαι τελικό, πήγα τελικό. Ήμασταν τότε αντίπαλοι. Το 85 πρωτάθλημα. 35 χρόνια δεν ήμουν. Το 85 πρωτάθλημα. Ρε παλικάρι μου. Ας βγει ο Κύμωρος Κουνούρης τώρα να μιλήσει. 30 χρόνια. Ας βγει τώρα ο Κύμωρος Κουνούρης να μιλήσει. Το 85. Τι. Εσύ, άλλο λέμε τώρα. Γιατί έπαιξαν εναντίον του ΠΑΟΚ στα Τρίκαλα χωρίς Χατζηπαναγή. Άντε πάλι τα ίδια. Τα ίδια. Τα ίδια, τα ίδια. Γιατί αποβλήθηκε. Εσύ τώρα έχει στόχο να σωθεί και εγώ θέλω να βγω Champions League. Έχουμε ίδιο στόχο. Με πα ιστορία. Με πα εδώ. Τι με είσαι αλήθεια που μου είπες. Ρε παλικάρι μου, τώρα μιλάμε. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε κάνει ένα στόχο μαζί, κοινό. Τα τελευταία 30 χρόνια. Είσαι αντίπαλός μου. Πάμε να πάρουμε. 30, ναι. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεκαετία 90 σου πήρε. Χτύπησες πρωτάθλημα ποτέ και δεν το ξέρει κανένας. Πότε χτύπησες πρωτάθλημα. Στα 90s. Δεν είχα καμία ομάδα εγώ. Εγώ είμαι 48. Δεν θυμάμαι πότε ο Ηρακλής να χτύπησε πρωτάθλημα. Εσύ θυμάσαι. Με αλέφαντο. Θυμάσαι. Με αλέφαντο. Εγώ θυμάμαι τον Πάκο να χτυπάει 20 χρόνια πρωτάθλημα. Με αλέφαντο το 2-2. Κύπελο χτύπησε. 20 χρόνια να χτυπάει. 20 να τα τελευταία 20 χρόνια χτύπησε κύπελο. Θέλει να γελάσει. Ρε βαβε Σκάι, σε ελληνικά μιλάω, ρε. Θέλει να γελάσει. Ρε εσύ είσαι αντίπαλο του Πάκου τώρα ο Ηρακλής. Θα τρελαθούμε τελείως. Και ο Άρης. Ποιο Άρης, ρε. Γελάει ο κόσμο τώρα. Και από ό,τι φάνηκε στο κύπελο και ο μεγάλο Μακεδονικό. Ο Άρης πέρα. Στο 1-2 εκείνο με τον Μπακαγιώκο το περίεργο. Ρε, το 1-2. Το θυμάσαι εκείνο. Θέλει να σε πάω στον κόσμο. Με πρόεδρο Παύλο Ανδρώνη. Τον ψυχίατρο. Με πρόεδρο Παύλο Ανδρώνη. Το θυμάσαι. Ρε με τρελάνετε. Ο Άρης παίζει γάμα εθνική. Με στοιχεία σου μιλάω. Τα στοιχεία είναι του Αγιονέρη. Άρη σήμερα. Το Μακεδονικό είναι αντίπαλο του Πάουκου. Άρη θα τρελαδούμε τελείω. Είναι ναι, στην πόλη είναι ναι. Στην πόλη να τη για 90 λεπτά μόνο. Και δικό μου. Όταν συναντηθώ. Τι να είναι, ρε φίλε. Φίλου έχουμε αντίπαλο. Είχαμε άλλο αυτό, ρε φίλε. Σήμερα μιλούσα με Παοκτσί φίλου και θα τζόγουν. Είχαμε ίδιου στόχου. Έχουμε ίδιου στόχου τα τελευταία. Γιατί τον καλυφθίζω και ελληνικά μιλάω. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ίδιου στόχου. Τα 30 γίναν 20 τώρα. Τα 30 να σου πω έχουμε ίδιου στόχου. Σε πολλέ χρονιέ ναι. Ρε με τρελάνεις τώρα. Πότε πήγες να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, πες μου, θυμάσαι. Είμαι. Στα Κύπρα δεν έχω πάει 30 φορές ημιτελικό. Πήγες τελικό ποτέ, ρε. Μια φορά πήρες τότε όταν πήρα το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το 75. Το 76 πέρα. 76. Πότε ξαναπήρες. Για Καστοριά δεν πήγα τελικό. Και το χάσες από το 81 λοιπόν και μετά ξαναπήρες. Είμαι τελικό ποιο με απέκλεισα. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Από τότε και μετά είμαστε αντίπαλοι 35 χρόνια. Τι γελάς, είπα 30 χρόνια. Εγώ σου πήγες 35. Θες 30, 20, τι θες. 30 ρε φίλε. Τι, είσαι, να σου πω,
Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις εχθρούς ανεμόμυλους. Εγώ να βλέπω σε ένα εχθρό. Εχθρούς ανεμόμυλους. Τον Ηρακλειδέα τον βλέπω. Όχι. Κατάλαβες θέλω να πω. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να ονειροπολείς. Επίσης, να κάνω εγώ τώρα την Μπαρτσελόνα αντίπαλο. Η μεγαλομανία. Μου αρέσει, τη λατρεύω, αλλά παράδειγμα, τη μεγαλομανία που είσαι ο Ντένις ο λατρεμένος μου στην ΑΕΚ. Μεγαλομανία από άνθρωπο που δεν μπορεί να περάσει πάνω από αυτό εδώ ξέρεις και να βλέπει εκείνο. Ξέρεις τι θα πει αντίπαλος, ρε. Με ενοχλεί. Αντίπαλος, ναι, ρε Τζόρταν, εδώ να σταθούμε. Αντίπαλος εσύ, θα πει. 50 χρόνια, 100 χρόνια στην πόλη αυτή, ναι. Γιατί εγώ ιδρύθηκα το 1898, ναι. Ο Άρης και ο Ηρακλής και ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Και ο ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ μιλάω. Το σέβομαι το σωματείο και όλα τα σωματεία και αναγνωρίζω την ιστορικότητά του. Ό,τι και να γίνει. Και το μεγαλείο τη πρόσφυγα ανάλυση. Αλλά να μπούμε τώρα, να προσγειωθούμε λίγο στη λογική τώρα. Γιατί θα γελάνε όλοι μαζί μας. Φέτος έχουμε άλλους στόχους. Όχι μόνο φέτος και τα τελευταία 10 χρόνια. Από τότε που βγήκατε τέταρτη και πανηγυρίζατε ένα μήνα. Τότε που κερδίσατε όλες τις ομάδες Αθήνας. Από τότε δεν θυμάμαι άλλο το μακάρι να πάει ολόψυχα σου μιλάω να βγει πεντάδα. Ρε Τζόρταν, άσχημες εποχές έχουν όλοι ιστορικά σαν ομάδες. Γιώργο! Και εσύ όταν είχες πει σε αρχή του 90 να κλείσει ομάδα. Θα πεις εσύ τα δικά σου. Στα κάτω, λέγε Γιώργο, γρήγορα Γιώργο. Άλλο αυτό, άλλο. Στοπ. Λέγε Γιώργο. Όταν ήμουν εγώ στα κάτω μου, ήμουν μέσα τετράδα και πεντάδα όμως. Ο Πάουξ είναι ιστορικά. Δύο-τρεις φορές τερμάτισε ο 8ος και έκτος. Λοιπόν, Γιώργο. Δεν θα σε διακόψουν τα ταγάρια αυτά. Συνέχισε να λες. Συγγνώμησε τώρα εγώ τον Γιώργο. Ναι, εντάξει, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Αυτά ως ναι. Απάντηση προς τον Μάριο για τον Ηρακλή. Πάμε τώρα στον ΠΑΟ. Λοιπόν, ο κύριος αυτός που έκανε αυτές τις μεταγραφές παίρνει 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Σήμερα αποδείχθηκε ότι δεν έχει μόνο πρόβλημα συστημικό η ομάδα, αλλά έχει κάτι που είχα πει και πιο παλιά, ότι δυστυχώς το υλικό του δεν είναι καλό. Ακούω κάποιους παοξίδες να λένε να γίνουν μεταγραφές. Αν είναι να τους κάνει ο ίδιος. Αυτός ο άνθρωπος που φέρανε, γιατί τώρα θα κάνει κάτι σωστό ενώ πριν δεν έκανε. Άρα για μένα πρέπει να δουλέψουμε με αυτούς τους παίκτες. Μην μπούμε στη λογική του Δεκεμβρίου να πάρουμε και άλλες μεταγραφές. Πρέπει με αυτό το υλικό να γίνει πλέον σωστή διαχείριση. Ό,τι έγινε, έγινε από μεταγραφές. Εννοείται ότι και αυτός και ο προπονητής, γιατί κανένας δεν έχει άλοθη, για τη σημερινή εμφάνιση πρέπει να λογοδοτήσουν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ άσχετα και να μπαινε τον γκολ. Εγώ δεν θα πω έτσι, και να μπαινε τον γκολ, γιατί το χτύπησε ο συγκεκριμένος παίκτης στο πέναλτι, ενώ δεν το χτυπάει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Πάντως, ο Περπάτοφ ναι. Έχει εντολή να χτυπάει τα πέναλτι. Αν έχει εντολή, εντάξει. Αν έχει εντολή, εντάξει τότε. Πάω πάσο. Λοιπόν, τότε γιατί δεν το χτύπησε σε προηγούμενα μάτσα αυτός, γιατί δεν τα έχει χτυπήσει όλα. Λοιπόν, δεύτερον. Δεν φάνηκε σήμερα για μένα καταρχήν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι γεγονός μια έλλειψη πάθους. Άκουτο. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέω. Την οποία. Ναι, μην ξεκινήσω να τελειώσω λίγο, μην αρχίσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, την οποία την κατανοώ γιατί κανένας από αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες που παίζαν σήμερα δεν ξέρει τι είναι το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θεωρώ τον Ηρακλή τυχερό το ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πέναλτι και το χάνει. Αν το μάτι ήταν 2-3 και ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε ποτέ πέναλτι, ο Ηρακλής ποτέ δεν θα ισοφάριζε. Ανέβηκε πάρα πολύ ψυχολογικά με το χαμένο πέναλτι. Σωστό, καλή παρατήρηση. Λοιπόν, και για το φάουλ, εγώ θα τοποθετηθώ, είναι γνωστή η θέση. Επίσης, Γιώργο, συγγνώμη, θα το πει κάτι και συνεχίζει. Δεν ξέρω, το παλικάρι μου. Στην ουσία, αυτό που είπε, το τίμημα του να έχει ξένου παίκτε έχει κάποιο. Στα μάτσα αυτά έτσι. Μετράνε οι Έλληνες. Ο Ηρακλής το είπα την Παρασκευή αυτό. Είναι φουλ στους Έλληνες. Και ο καλός φίλος Σταύρος Κόλκας. Μπαρτολίνη λέγεται Μπαρτολινίδη δηλαδή. Αυτό δεν έβαλε τον γκολ. Αυτό δεν έκανε τη διαφορά σήμερα. Φίλε, πάω να σκίσω ό,τι έχω στα ελληνικά. Πάνε σκίσω, ρε φίλε. Ο Ηρακλής έχει 13 Έλληνες παίξαν σήμερα. Ένα, και τρεις ξένοι. Καλά, ο Ηρακλής είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Άλλο λέει. Ρε, το τι είναι στον κύριο αυτό που λέει. Αυτό έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Παίξανε. Δηλαδή, ο Λέοβατς δεν μπορεί να πιάσει όπως ο αντίστοιχος ο Σαραμαντάς το τι είναι το μάτς αυτό. Αυτό. Σωστό λέει ο Γιώργο, συμφώνησα. Γιώργο, είπα κάτι άλλο εγώ. Όχι, όχι. Αυτό δεν είπε. Λοιπόν, για την περίπτωση φάουλ. Ο Σαραμαντάζ δηλαδή ξέρω ότι είναι ντέρμπι κλασικό αυτό, μεγάλο ας πούμε. Για την περίπτωση. Η περίπτωση το να τελειώσει φάουλ, να πούμε και καμιά κουβέντα για το άλλο, λοιπόν, το ντέρμπι. Η περίπτωση του φάουλ δείχνει καθαρά ότι ο τερματοφύλακας δεν είναι απλώς άπειρος. Υστερεί πνευματικά. Είναι δύο μέσα στην περιοχή ακίνητη. Εγώ συμφωνώ. Ρε, να μην σε χαρακτηρίσω κιόλας και φάω καμιά μήνυση. Βγες εσύ εκείνη την ώρα και μόνο φάουλ. Που θα έχεις επαφή και την παρανυχίδα να σε χτυπήσουν, σφυρίζεται φάουλ. Λοιπόν, μήνυμα προς τη διοίκηση μπάσκετ του ΠΑΟ.
Στο ΠΑΟΚ δεν έχουμε πεντάρι. Μπράβο. Ο άνθρωπος είναι 1,95. Μπράβο. Πάρτε τον λοιπόν εκεί πέρα, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Και τεχνικό διευθυντή του Γιώργου. Ναι, εννοείται φυσικά. Εννοείται μεταγραφές. Γιατί έτσι. Μόνο ο Σλαμάς έβγαλε την επομένη μετά από δύο μέρες που ήρθε ο Άρνεσεν. Τον Μιχάλη, τον φίλο Μιχάλη, αν ακούσε, ναι, παρακαλώ, βγες απόψε που είσαι φόλα Τσέλσι, ναι, ναι, και είπες με χρονικές στιγμές και ονοματεπώνυμα το τι έκανε ο Άρνεσεν. Έβγαλε κάποια ονόματα, ναι, ο Άρνεσεν. Να πάμε μετά στα Γιονέρα, παιδί. Έβγαλε Μαλουντά, έβγαλε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τελευταία. Η ομάδα πρέπει να ανασυνταχθεί και να κοιτάξει μπροστά. Κανένας ΠΑΟΚτσής δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένος σήμερα, διότι η ίδια η διοίκηση μέσω του τεχνικού διευθυντή. Του κυρίου εδώ, αυτό προσέξτε το λίγο αυτό που θα πω. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Κανένας ΠΑΟΚτσης δεν δικαιούται σήμερα να στεναχωρηθεί, διότι η ίδια η διοίκηση με το όνομα του τεχνικού διευθυντή, του κυρίου 1,5 εκατομμυρίου, είπε ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα. Ναι. Άρα ο στόχος αυτός μπορεί. Είναι εφικτός. Εφικτός αν βγούμε, ναι, πέμπτη. Άρα λοιπόν μην βγαίνετε και γκρινιάζετε εφόσον στηρίζετε αυτά που λέει ο κύριος τεχνικός διευθυντής. Χωρίς να διαμαρτυρηθείτε. Ακριβώς, μην κράζετε τζάμπα, μην δημιουργείτε κακό στην ομάδα. Τέλος. Όχι. Τελευταίο για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, το πρώτο πράγμα όταν είδα το μάτς, θυμήθηκα το φίλο μου τον Ασλαμά και μου κάνει εντύπωση που δεν το ανέφερε καν. Μου θύμισε ακριβώς το ΠΑΟ Κόφι, ή το περσινό. Ήταν ένας παραμορφωτικός καθρέφτης υπέρ του Ολυμπιακού. Και σε αυτό οφείλεται για μένα στον προπονητή της ΣΑΕΚ, τον οποίον έξω από τη θύρα 7 πρέπει να τον κάνουν ένα άγαλμα. Αυτό. Ο... Και μου δίνει την κατάλληλη πάσα να πω πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Σε ξέρει πολύ καλά. Ακού. Δεν έπρεπε να κερδίσει 4-1 σε αυτό το μάτς. Ακόμα και στο επικοινωνία. Στο επικοινωνία. Άκουσα έτσι. Ο Ολυμπιακός. Να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Το μάτς, τη συντριβή την έδωσε ο Δέλλας. Ο Δέλλας. Στο 61ο λεπτό, όταν χάνει 1-0, δεν βγάζει. Βιάστηκε να ρισκάρει κατ' εμέ. Δεν βγάζει εκεί το δεύτερο σου κόφτη μέσα στο Καραϊσκάκι. Για να βάλει το μάνταλο σε ρόλο εξαροχτάρι και να πα στον Πουανανότε 10. Αυτό θα το κάνει στο 78 με 80. Είναι 1-0. Δεν κάνει 2-0, αγόρι μου. Μπορεί κάποια στιγμή να κερδίσει ένα στημένο μπάλα. Είναι όπως προηγήθηκε έτσι ο Ολυμπιακός. Γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν έχει φάει ίχνος φάση από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν θέλω να στάθω εδώ. Για μένα το αγωνιστικό είναι το τελευταίο. Έχουμε φτάσει. Συμφωνώ πάντως αυτό που είπε ότι ο Δέλλας έδωσε απλόχερα. Γιατί άμα θυμηθείς, Γιώργο, το παιχνίδι, η καπακίσια επόμενη αλλαγή του Πορτογάλου του Ολυμπιακού, ραπ, θυμάσαι ποια ήταν. Βγάζει το Τσόρι Ντομίγκες που δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Φυσικά, μα βάζει και δύο ξεκούρες, φυσικά, και βάζει το Φορτούνι που είναι φρεσκαδούρα και ο πιο φορμαρισμένος του παίκτης και εκεί βρίσκει τους χώρους να σε διαλύσει. Του έδωσε απλόχερα το παιχνίδι. Πάρντο, έτσι. Ερνάνη, Φορτούνης. Εκεί δηλαδή ήταν θέμα χρόνου μετά, ναι, να μπει δεύτερο, τρίτο και δεν θα σταματούσαν αυτοί και άλλα 10 λεπτά να έχει. Λόγανσον, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και μια κόντρα. Κατέβα, δεν κάνει για 90 λεπτά. Τέλος πάντων. Τον είδαμε και με τα Γιάννενα με το Σιμόες. Που σας πήραν το κέντρο τα Γιάννενα και εκεί ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πάρει ο Δέλλας που δεν το πήρε, συνέχισε. Εγώ θέλω, δεν θέλω, για μένα εξαντλείται το αγωνιστικό στο σημείο αυτό που αναφέραμε με τον Γιώργο που μου έδωσε την πάσα. Θεωρώ ότι έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα 3 χρόνια της διοίκησης του Πόνι και όχι του Τίγρη. Τίγρη περιμέναμε και Πόνι βλέπουμε, για όσους ξέρουμε. Αυτά τα 3 χρόνια έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και ήρθε ο καιρός να υποθούν κάποιες αλήθειες. Διότι όταν έχεις Μελισανίδη, δεν γίνεται να συμβιβάζεσαι με τη μετριότητα. Και έχουμε και λέμε. Τις δηλώσεις του Μαρινάκη τις ακούσατε, Μάγκες? Ναι. Ήταν το τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Να θυμίσω λίγο στον κόσμο, για όσους τουλάχιστον δεν τις έχουν δει. Ναι. Βγήκε συγκεκριμένα ο Μαρινάκης, που εγώ το μισώ, όπως και φαντάζομαι όσοι δεν είναι Ολυμπιακοί, ειδικά εδώ στο πάνελ. Αλλά εγώ τις προσυπογράφω 100%. Γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε με παροπίδες και με τσίμπλες στα μάτια. Είπε το εξής, για όσους δεν έχουν συμπλέγματα. Η ΑΕΚ του Ντέμι ήταν μεγάλη. Η ΑΕΚ του μεγάλου θείου Λουκά Μπάρλου, που ήταν αριανός και έγινε στην πορεία ΑΕΚ, για να τα λέμε όλα. Ευτυχώς γλίτωσε τον παραγωγή της Καριάς και δεν έγινε παράγοντα στον Άρη. Που είχε φτάσει στην ομάδα στους 4 του ΕΦΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Φαντάζεσαι ο Μπάρλος αριανός. Θα το διώχνανε. Ξύλο θα το έδινε. Να συνεχίσω. Δεν παιδιά ξύλο. Λοιπόν, και είπε συγκεκριμένα ότι οι ομάδες αυτών των δύο παραγόντων ήταν όντως πραγματικά μεγάλες, γιατί κάνανε επενδύσεις, προκρότησαν από σοβαρές οικογένειες, είχαν αξίες ιδανικά και μπλα μπλα μπλα. Ακόμη και του Ντέμι η ομάδα ήταν, ναι, ομάδα το είπα. Καλά παιδιά. Το είπα. Ναι, γιατί είχε από πίσω μια κουστοδία 10 εφοπλιστές, τοπονόματα ασχέτως που θέλαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Η σημερινή ΑΕΚ είναι μια απάτη. Είπε συγκεκριμένα ότι η ομάδα της ΑΕΚ, αυτό που λέει ο Μάριος, η τωρινή του Μελισανίδη είναι μια απάτη. Και ότι είναι τζάμπα Ευεργέτης και τζάμπα Μάγκας. Εγώ συμφωνώ. Και μη, για όσους θα βιαστούν, κυρίως από τους δικούς μου τους οπαδούς, να βγουν να πούνε και να κράξουν. Πολλοί αεξίδες πάντως περιμένανε μια συντριβή
Για φυσικά, θα σου απαντήσω, Ραπτόπουλε. Ναι. Εγώ από το δεύτερο και μετά, να σου πω την αλήθεια, Μουσταρε. Περίμενα συντριβή και το ήθελα. Και ξέρεις γιατί. Περίμενα λίγο, Ρεμάρι, είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Είναι σημαντικό γιατί άμα λήξει το παιχνίδι ένα μηδέν, Ρεμάκης, για όσου σκέφτεστε μπροστά, θα βγουν τα παπαγαλάκια του Προέδρου σου και θα γράψουν την άλλη μέρα κάτι ωραίο, όπως και γράψανε, σφαγή τη διατησία και διάφορες άλλες λαϊκίστικες παπαριές. Και κέρδισε τις εντυπώσεις. Ποιες εντυπώσεις είσαι, ο Λεβαδιακός είσαι, να κερδίσω τις εντυπώσεις. Ενώ έτσι ξεσκεπάστηκε η γύμνια της ομάδας. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το πρωτάθλημα είναι της πλάκας. Ασχέτως ότι είναι βρώμικο, έχουν ξεφύγει, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Έπρεπε, παιδιά, κανονικά το πρωτάθλημα να έχει 3-4-5 ομάδες σαν τον Ολυμπιακό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλες οι ομάδες και η δικιά σας και ο Βάζελος και η δικιά μας και λαϊδάνε πάντα μέχρι να έρθει. Και λαδάν μέχρι να έρθει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και όταν έρχεται, αυτοί οι αγωνιστικοί προσγειώνονται στην πραγματικότητα. Είναι έτσι ή δεν είναι, ρε Σύρα, αυτό που λέει. Ο Βδέλας. Από εκεί και πέρα. Βοήθησε την ΑΕΚ να δείξει την ποδοσφαιρική της γύμνια. Τι να κάτσω να συζητήσω. Δηλαδή, δεν προστάτευσε το Μελισσανίδη στο κομμάτι του επικοινωνιακού να πει. Να σου πω κάτι, ρε Πτόπουλε. Έκανε λάθος ο Δέλας. Εγώ δεν τα έχω ούτε με τα παιχτάκια ούτε με το προπονητάκο. Γιατί προπονητάκι είναι και ξέρεις που μου απέδειξε ότι είναι πολύ λίγος προπονητής. Πέρσι στο κύπελο, όταν θέλεις το 0-0 για να περάσεις. Τρίτο στόπερ. Και δεν βάζεις τρίτο σέντερ μπακ για 2-3 λεπτά που τα κάνει μέχρι και ο μεγάλος Μουρίνιο για να σηκώνει κατσαρόλες του Champions League χωρίς ντροπές. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πολύ καλά ότι τελευταία 3 λεπτά θα σε πάει. Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Ξέρεις ότι θα σε πάει στη γιώμα Ολυμπιάκος και δεν βάζεις ένα τρίτο center back και παίρνεις τον πούλο. Γιατί να σου πω και κάτι, θα μου δίνεις την ιστορική ευκαιρία από Β' Εθνική, κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ καμία άλλη ομάδα ιστορικά της Ελλάδας, να πας τελικό κυπέλλου και να σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Πια ξάθη τώρα με 2 γραμμάρια φανελίτσα τώρα, θα την είχα περάσει και δεν θα σηκώσει την κούπα. Ταλίκη, του κείνο το κύπελο πέρσι δεν το έκανα. Όπως δεν το έκανα με τον Ατρόμητο. Που σου λατσάραν 2.000 λαός γύρω γύρω. Το υλικό που πήγε με τελικό και ξεφτύλησε στον Ολυμπιακό, δεν σε ευχαριστεί. Άλλο λέει. Ρε. Άλλο λέει. Και να σου πω και κάτι. Πέρσι στο πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι είχε υποτιμήσει το παιχνίδι. Όλοι κάνουν λάθη. Τη μισή δεκάδα την είχε αφήσει έξω. Όλοι κάνουν λάθη. Εμείς κρίνουμε εξ του αποτελέσματος. Αν έβαζε τον κόλλο του πέναλτι του Μπερμπάτο 2-4, θα λέγαμε αλλιώτικα τώρα. Τζόταν, άσε να συνεχίσω λίγο να πω τα δικά μου 2-3 λεπτάκια. Όπως σας άκουγα με μεγάλη προσοχή για το Ηρακλής ΠΑΟΚ, παρόλο που το είδα και βλέπει ότι συμμετείχα με κάποιες πινελιές σχόλια. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Κυρίως για τους δικούς μας τους οπαδούς, χωρίς να απαγορεύεται φυσικά να πάρει και να τοποθετηθεί οποιοδήποτε άλλος που υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά κεφάλαια κατ' εμέ που όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε κάποια στιγμή να βγει ο κόσμος και να μιλήσει. Και σου δίνω εδώ την είδηση να ξέρεις ότι σήμερα υπήρχε σκέψη ομόφωνα από όλα τα κλαμπ του νούμερο ένα συνδέσμου της χώρας, που είναι 60 αυτή τη στιγμή στην Αττική μόνο, στην κυκλοφορία. Στου Μελισσανίδη. Να βγάλει κοινή ανακοίνωση κατά του. Και σου δίνω αυτή την είδηση που ίσως ακούγεται πανελληλίως πρώτη μακάρι, φορά. Μακάρι. Έγινε. Όχι ακόμα. Τι κάνετε. Δήμο, πες το νούμερο, τι έδωσε η Άκη φέτος. Σε παρακαλώ, πες το αυτό. Ρε παιδιά, τώρα να μιλήσουμε λίγο και με κάποια στοιχεία. Ωραία. Ανεβαίνει η Super League, εγώ δεν έχω απέτηση να πάρω το πρωτάθλημα, αλλά θέλω να το διεκδικήσω. Έχω το Μελισσανίδη, δεν έχω τον Αδαμίδη. Ωραία. Δεν βιάζει και εσύ, ρε μεγάλε. Τι να μην βιάσω, ρε Τζόρνταν, τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες οπαδών. Τζόρνταν, άκου το ποσό που έδωσε η ΑΕΚ φέτος για να πάρει παίκτη. Το ποσό, τι ποσό έδωσε, φαντάζεσαι. Θέλετε να σας δώσω την είδηση. Πες ένα ποσό. Η μοναδική ομάδα που πήρε λεφτά φέτος αυτό το καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι ήταν η Κέρκυρα για το πέμπτο στη σειρά αμυντικό χάφτη Εθνική Ελπίδων. Δεν θυμάμαι ούτε καν το όνομά του. 152 χιλιάρικα. Αυτά είναι τα μοναδικά λεφτά που πήρε ομάδα και όλα τα άλλα ήταν ελεύθεροι παίκτες που κάλυψε απλώς συμβόλαιο. Που εκτός του Μπανανότε που είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και δεν είναι πάνω από 4,5 εκατοστάρικα, όλα τα άλλα και άντε και το Τζιμπάνι είναι 3,5. Ναι, παιδιά, τώρα πήρε μια ομάδα με 0 χρέη και έχει ένα μπάτζετ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι. Ως όμιλος φιλομούσων, είπα, αδερφέ. Ξέρεις τι γίνεται. Ως όμιλος φιλομούσων. Την ώρα που ακόμα και ο δικός έχει το τριπλάσιο μπάτζετ, Τζόρνταν. Τι να πάμε, να πάμε στο θέμα του γηπέδου. Μη κομπλεξικέ. Κάτσε λίγο στο θέμα του γηπέδου. Ένα να τα πάρουμε, ρε. Στο θέμα του γηπέδου. Στο θέμα του γηπέδου. Νούμερο ένα, να τα πάρουμε χρονικά. Χάνει τις εκλογές στα Φιλαδέλφια. Απαγορεύεται. Ποιες εκλογές. Απαγορεύεται του Δήμου. Του Δήμαρχου, ρε. Δεν γίνεται. Θα βρει τρόπο ο Μελισσανίδης να τις πάρει. Ο νοονοήτο. Γιατί είχε υποψηφίο. Έλα τώρα, βγήκε τώρα ο Βασιλόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, γελάει ο κόσμος. Αλλά ξέρεις τι, πάλι τζάμπα μάγκας εκεί.
πίστευε, ίσως πίστευε το σενάριο που εικάζω εγώ και όχι σενάριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία γενικά και ότι θα βγει το μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας εκεί πέρα. Και επειδή ξέρω κάποια άλλα πράγματα, δεν θέλω να τα πω στον αέρα όσον αφορά για τις εκλογές στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τον νου σου είναι αυτή η αντίπαλη. Εντάξει, καλά. Το άλλο λέει, το μήνυμα λέω, δεν λέω εσένα. Εντάξει, για το θέμα του γηπέδου που είναι το πιο βασικό που για μένα όλα από εκεί πηγάζουν, γιατί άμα τα βάλετε κάτω. Αυτό το τρενάρι. Εσύ είναι αυτό που λένε. Μιλάμε τώρα μεταξύ μας. Η όλη ιστορία ξέρεις ποια είναι. Θέλει να βρει κορόιδα χρηματοδότες να καλύψουν τα κεφάλαια. Δεν βρήκε. Εντάξει. Γι' αυτό και άμα δεις, επειδή ξέρω να βλέπω μπροστά. Θα πάρει από το ΕΣΠΑ. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι πριν λίγο καιρό, Γιώργο, εσύ είμαι σίγουρος ότι το έχεις δει. Έκανε κίνηση προς το Τιτάνα το Κανελόπουλο που ανήκε στην ομάδα του Ντέμι, για όσους γνωρίζουν. Ένας από τους χρηματοδότες τους βασικούς στην ομάδα του Ντέμι ήταν ο Κανελόπουλος. Έκανε άνοιγμα, αν έκανε. Αλλά έτσι τουλάχιστον γράψανε και έχουν υποθεί από χίλιοι δημοσιογράφων για αγορά μπετών. Και καλά. Γιατί το έκανε αυτό το άνοιγμα, άμα το έκανε. Για αγορά, κατάλαβες, του οικοδομικού υλικού, η ανέγερση του γηπέδου. Γιατί? Για να βρει πάλι χρηματοδότη. Και τουλάχιστον να τα πάρει σε τιμή κόστος, που είναι πάλι σαν να σου δίνει ο άλλος λεφτά. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζουμε. Μην πλατιάζεις, το πλατιάζεις. Η ιστορία είναι όλη, ρε παιδιά, η ιστορία είναι όλη ότι δεν είναι. Δεν δίνει τα προβλεπόμενα αυτά που θα έπρεπε να το αντιστοιχούν. Είναι φοβερά οικονομικός παράγοντας αυτής της χώρας. Καμία σχέση με την πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ τότε Πικαρά. Και δεν είναι αυτά λεφτά τώρα για να επενδυθούν στην ομάδα. Δεν πάει όλη αυτή η κοροϊδία. Δεν πάει. Ξυπνήστε, αδέρφια. Αυτοί οι εξίδες θέλουν. Δευτερόλεπτο. Οι εξίδες θέλουν. Ριβάλτο, τον άλλον, πώς το λέγανε, τον. Το σκόπο, κάτι τελευταίο, κάτι τον τελευταίο. Μπράντο, να μην πληρώνουν, να ξαναχρεωθεί, να διεκδικούν πρωταθλήματα. Νοικοκύριοι δεν θέλουν τα παιδιά. Γιατί βλέπω ο άνθρωπος που πάει σαν βάρκα ή σαν πανιά, φυσικά. Αυτός θέλει μεταγραφές μεγάλες. Αυτός, να διεκδικήσει. Αυτός, άμα θέλει να το πάει. Κάνε εθνική 300 μιλιάρικα μπάτζετ και κοινοποιητό συμβόλαιο στην ΟΦΑ επίπεδο Σούπερ Λίγκα. Άμα θέλει να το πάει σαν βάρκα ή σαν πανιά, δεν βγαίνει να κολλάει το Μαρινάκι. Μαρινάκι. Δηλαδή, άμε πτώση είναι ο Μαρινάκη. Εγώ καθόλου. Λοιπόν, Μαρινάκη κάνει τη δουλειά του, ρε φίλε. Ξυπηρετεί τα συμφέροντα τη ομάδα. Λοιπόν, πρώτα ο Μαρινάκη μίλησε, έκανε δηλώσει. Μετά απάντησε. Όχι, έκανε ανακοίνωση η ΑΕΚ. Πρώτα ο Μαρινάκη. Και ένα σχόλιο για την ανακοίνωση τη ΠΑΕ ΑΕΚ. Γελάω. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμέ 540-601 τώρα. Τερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική.
Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερί ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερί, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολικής τράξης 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μες στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Πάμε. Είπαμε, πάμε. Κάτσε να κάνω. Μια διαίρεση. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω τώρα. Καλημέρα. Χαιρετίζω όλο το πάνελ. Γεια σου, φίλε. Παναγιώτης Άγγλης, από Κορινό Κατερίνης. Από Κορινό. Ναι, τα δυτικά μέλη του συνδέσμου του φιλάθλου Άγγλης Κατερίνης 1983. Original. Καλώς. Όχι, δεν είμαι ποτέ original. Εγώ είμαι ΑΕΚ, φίλε. Εγώ είμαι ΑΕΚ, δεν είμαι original. Ωραίος. Ακούμε. Σαν να λέμε άρεσε. Λοιπόν. Όχι Super 3, ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Σε αυτό το πρωτάθλημα εδώ που υπάρχει σήμερα, εδώ τα λεφτά 20 χρόνια, ας πούμε, με διαιτησίες, ας πούμε, ενταλμένες από το Μαρινάκι. Ναι. Εσύ θα παίξεις τους Ράμπο, εσύ θα παίξεις εδώ, εσύ θα παίξεις εδώ, εσύ θα κόψεις από εδώ, θα κόψεις από εκεί. Μιλούν αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, εσύ. Θα κάνατε επένδυση σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο? Απέσασε, φίλε. Απαντάω εγώ. Ναι. Όταν είμαι ο Βιολίδης με το Ζαγοράκι, όχι. Όταν είμαι ο Γούμενος, ξέρω εγώ, όχι.
Όταν είμαι ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης ο συγχωρεμένος, όχι. Όταν είμαι ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Όταν είμαι ο Μελισανίδης, ναι. Γιατί θα κοιτάξω μαζί με το budget μου να πάρω και την ΕΠΟ. Γιατί την ΕΠΟ την μπαζαρεύουν ο Μαριν. Ψευτοκολεγές μου, εντάξει. Ναι, ψευτοϊστορία. Ναι, ναι, ναι. Και μόλις ύπουλα ναι. Βέβαια Ραπτόπουλε, ναι, γιατί ναι, μετά ναι, θα κοιτάξει ο ένας να φάει το μάτι του άλλου. Άλλο. Ρε Ραπτόπουλε, θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, τώρα θα μιλήσουμε τώρα, γιατί θες να κάνουμε το κουτσομπολιό τώρα, ας πούμε. Ποια είναι να αγοράσουμε την ΕΠΟ, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να αγοράσουμε την ΕΠΟ. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό αρμόζει. Ναι, αυτό και αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι το πρωτάθλημά σου, φίλε. Δηλαδή, εσύ θα αλλάξεις τα ίδια τα έθιμα. Δηλαδή, εγώ θα μπω σε ένα χώρο μέσα στη νύχτα και θα βάλω μέσα στη νύχτα εγώ δικούς μου όρους. Θα πάω μέσα στην ιατρική, θα πάω μέσα στην εκκλησία και θα βάλω τους δικούς μου όρους. Άμα είμαστε σε ένα όμορφο αγγελικά πλασμένο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Παναγιώτη, αν κατάλαβα καλά, τότε αν είναι να μπει ο Μελισανίδης και να μην κάνει, να μην βάλει λεφτά, α μπω εγώ. Εγώ δεν κουστάρω να κάνω την Μάρθα Βούτση, ρε. Δεν είπε καταρχήν να μην βάλει λεφτά, εντάξει. Και αυτή τη στιγμή ο Μελισανίδης είναι 2,5 χρόνια στην ΑΕΚ και έχει δημιουργήσει ένα οικοδόμημα, α πούμε, άμα δει σήμερα τι καρδιμίε. Τζάπα την πήρε και οικονόμησε κιόλα. Όπα, έστασε το, τι ακαδημίες, ξέρεις πως έφαγες, περίμενε Γιώργο, ΚΑΠΑ 20, ξέρεις πως έφαγες, αδερφέ, τέσσερα και εκεί. Και στην ΚΑΠΑ 17-1-1, πάμε να κάνουμε και το γύρο του θριάμου. Καταρχήν είναι ο Ρίζιναλ εκεί πέρα, σου πει, κάποιο κάποιος θα γελιάσουμε. Φίλε, αυτό που έκανε ο Ρίζιναλ, να πάρει την ΑΕΚ τζάμπα. Άκου το Ρίζιναλ, αν δεν σ' αρέσει αυτή η ΑΕΚ, πώς να πάρεις στο μπάσκετ. Εγώ διαρκείας πήρα, φίλε. Πού πήρες διαρκείας, με πόσο ευρώ, με 10. Εντάξει. Το Ντέμι δεν μου λέει εσείς οι Αϊκάρες που το Ντέμι Νικολάη αυτό από κουλτούρα, όποιος και να είναι πάνω εδώ θα τρεχνούμε. Παναγιώτη, μην τον αδικείς, τον ξέρω 25 χρόνια, διαρκεία σε από τη μέρα που ζήκανε σε όλα τα αθλήματα. Και στο χάρτον και παντού. Ο Αεξής ήρθε. Εγώ δεν βάζω αεκόμετρο. Όχι για να δεις πέμπτος στο UEFA. Μεγαλύτερη καταστροφή. Για την ορίζα του Super 3 αυτούς εδώ πέρα. Για αυτούς δηλαδή. Αν δεν σ' αρέσει η παλικάρι μου, α πούμε, η Ιουλιάκη, αυτή η Ιουλιάκη, μπορεί να πάει στο μπάσκετ. Αρκετά μα έχετε πει χρόνια ακόμα. Εδώ και 40 χρόνια μετά. Ο στόχο σου, σαν να εξή, ποιο είναι. Δεν σε προβληματίζω ότι τα φετινά διαρκεία. Εμένα θέλουν να βγει μια ΕΠΟ. Ήταν λιγότερο από μια ΕΠΟ, να βγει μια ΕΠΟ. Με ανθρώπου, με κύρο. Ρε φίλε, αυτά που λες δεν γίνονται. Όχι με αυτούς εδώ. Αυτά που λες δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά που λες. Γίνονται πάρα πολλά. Άρα δεν είμαι σοβαρή κοινωνία, α πούμε. Θέλω την Όλγα Τρέμια. Φτιάξτε εσύ και εγώ την κοινωνία. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι το φίλο. Εγώ θέλω την Όλγα Τρέμια. Κάνω λίγο μια ερώτηση. Τη μεγάλη παντοδυναμία της ΑΕΚ την τελευταία υπήρχε ΕΠΟ με κύρος. Τότε. Πότε. Τότε με Μελισανίδη, τότε όταν τα έπαιρνες. Ναι, για δείξουμε να πουλά. Δείξουμε να μας επί, αγαπητέ μου κύριε. Μισό λεπτό. Δεν θυμάμαι σε αυτό. Με Μελισανίδη και πάγε εμείς που πήρε το παιχνίδι η ΑΕΚ με διαιτησία. Έλα, όλα τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ τα έπαιρνε τελευταία κουσική. Και στον ΠΑΟΚ θυμάμαι και. Επόμενη γραμμή. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα μπορώ να σου πω ένα διπλό που πήρε. Επόμενη, πάμε γρήγορα. Πάμε. Ρώτησε ένα παλικάρι πριν από ώρα και είπα να του πω για να μην διακόψω τα παιδιά. Λοιπόν, εκπομπή το πρωί στο Λίμπερο 10 με 12 κάνω με Χρήστο Στρατίδη και Σταύρο Κόλκα και το βράδυ 8 με 10 με Γιώτη Βεντούρη τον Παοξή. Έτσι, στο Λίμπερο. Για τον Αθηναίο που ρώτησε. Αυτά. Το πάμε γραμμή. Οπότε δεν υπάρχει στο του ραπ. Έλα, έλα. 8 χρονών ήσουν τότε, ρε, πού το ξέρει. Τι έγινε. Εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο. Μα ήμουν μέσα, 0-5 έπρεπε να είναι. Fair play μα έκανε η Αξιδοπενή. Άσε ρε τώρα, μιλάει το 0-1 με τον Σαββίδη τον κόλ μέσα που άλλαξε ο Νικάκη στο κόρνερ. Εκεί δεν ήταν μας να φάμε 4 γκολ τουλάχιστον. Δεν τα φάγαμε όμως ρε φίλε. Γιατί μας έκανε fair play ρε βλάκα. Γιατί να το φάμε εκείνο το μάδα. Γιατί να το φάμε εκείνο το πόρτε. Ωραία, μην τότε σας κάνανε fair play. Μας έκανε fair play ΑΕΚ τότε. Σαββίδη, Πατίκα, ο Κόσκης, Απανάβος. Ο Μαδάρα είχε ΑΕΚ τότε. Πάμε. Πανάξια έπαιρνε τα πρωταλήματα. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεσαι φίλε. Εγώ πήρα να πω ότι πιο αστεία ομάδα τον ΠΑΟΚ δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή θα του γελάνε και τα κοτοπερίστερα με αυτή την ομάδα εκεί πέρα να τα ακούν κι όλοι στο στούντιο. Ποιοι είναι. Έχει εκεί τώρα το Σαββίδι εκεί πέρα, ρίχνει τα εκατομμύρια εκεί εδώ και 3 χρόνια και γελάνε ότι. Και ο παδό του Πανάνια να σε πάλι γελάζει με αυτή την ομάδα. Δεν είναι ραπ. Εσύ τι οπαδό είσαι, πιανή ομάδα. Ηρακλή. Εγώ δεν εγώ γιατί δεν μιλά, τρέπει να το πει. Τι μοντέλο είσαι, για πες μας. Εσύ δεν τρέπεσαι που είσαι παοκτή. Τι μοντέλο είσαι, πες μας, τι μοντέλο. Έχετε την πιο αστεία ομάδα. Άιντε πάλι, ντρέπεσαι να πεις την καταγωγή σου.
Δεν είμαι ρε κάποια ομάδα. Πρέπει να και καλά με το ζόρι να είμαι. Εμεί αλλά ντρέπεσαι να το πει. Γελάω ακόμα με την ομάδα σα. Είχε έρθει ο Σαββίδη πριν από 4 χρόνια εκεί. Λέγατε όλοι τα εκατομμύρια πρωταθλήματα θα πάρουμε. Κορυδεύατε του Βάζαλου εκεί. Όσοι λέγατε με τον Αφραγκούζο. Όσοι κορυδεύατε του Αριανού. Όσοι κορυδεύατε να πούμε του Ηρακλειδέ. Την ΑΕΚ. Τι πάλι όλοι γελάω. Δηλαδή δεν είναι για κοροϊδία, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα. Ο Αριανό έφυγε. Ο Ηρακλή έφυγε. Ο Βάζαλο δεν πάει καλά. Λείπει από τον Αύγουστο από την Ευρώπη δηλαδή. Πώς? Έχεις 2,5 χρόνια να νικήσεις το βάζοντα. Μπράβο για το μήνυμά σου. Σήμερα έδειξες πώς στην πόλη μέσα κινείσαι τα σοκάκια. Εγώ κινώ μέσα και είσαι κλειστοφοβικός μέσα στην πόλη σου. Επόμενη γραμμή. Ναι. Είσαι κλειστοφοβικός μέσα στην πόλη σου. Ναι βρε, κλειστοφοβικός είμαι στην πόλη μου. Έλα Βίλε. Καλημέρα Διανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλημέρα. Κόντι, μισό πω, καλησπέρα, μόνο μισό κλάσμα. Ο Δήμος, να ξέρετε, είναι κόντρα στο εξής. Από το 2004 και μετά, είναι συμβολική χρονιά, είναι κατάρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το 2004 και μετά, ο μέσος οπαδός Θεσσαλονικιού Συλλόγου έχει μάθει αυτό που λέμε το «στηρίζω και δεν κάνω κριτική». Από το 2004 και μετά έχει σημασία αυτό. Ναι. Πιο μπροστά δεν ήταν έτσι. Sorry λίγο από τον φίλο στο τηλέφωνο. Εγώ θα ειδικά επισημάνω... στη Θεσσαλονίκη. Και έχει σημασία αυτό από το 2004 είναι... και μετά. Πάνω σε... είναι ο αρχηγός. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μάριος. Στην Αθήνα είναι κακό να στηρίζεις. Πάνω να σε αυτό που λέει ο Μάριος. Να κάνεις πλάνα κράτη. Είναι κακό, κακό να στηρίζεις. Τα σπάγατε του Παντελάκη τα αυτά, δεν κάνετε κριτική. Βρωμιάριδες. Κριτική να κάνεις, πρέπει να κρίνεις πρώτα. Πρέπει να συγκρίνεις πρώτα. Ο Παντελάκης, το λόρο δεν το βρίζατε. Το σάνο δεν το βρίζατε. Τώρα όλα καλά είναι, φάει την πέμπτη θέση. Ο Καμπάνης, δεν τι ήταν ο Καμπάνης. Ο Καμπάνης... Έλα, φίλε. Εντάξει, ολοκληρώσατε. Ναι, πες. Χαίρομαι πολύ, ωραία. Πρόεδρος Ασιάτης, μάνατζερ Ποντιακών Συμφερόντων και χορηγός Πυριώτης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άλλη μια φορά. Πρόεδρος Ασιάτης, μάνατζερ Ποντιακών Συμφερόντων και χορηγός Πυριώτης. Τώρα, κατάλαβε, η ομάδα πάει τρένο. Θα τα ακούσουν αυτά όμως, φίλε, οι Ανατολικοί και οι Δυτικοί που υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν και θα γριέψουν αυτά που λέτε. Ναι, και είναι αυτά όλα τη φαντασία μου, τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν Ανατολικοί και Δυτικοί. Το τρίτο, συγγνώμη λίγο, είπες πρόεδρος Ασιάτης, μάνατζερ Ποντιακών Συμφερόντων και το τρίτο. Χορηγός Πυριώτης. Χορηγός Πυριώτης. Τι είναι, ένιγμα. Όχι, έτσι απλά το λέω. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε, γιατί παραπάνω μπορεί να αναφερθούν. Το ίδιο πρόσωπο λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και τα δύο ντέρμπι θα αναλύσουμε. Ξεκινάμε από το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Μπερμπάτοφ, δεν αντιλέγει κανείς για τη φήμη του και για αυτά που έχει καταφέρει στο παρελθόν στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Θέλετε να σας αποδείξω με μια ερώτηση ότι αγωνιστικά δεν κάνει και τον ΠΑΟΚ? Ναι. Θέλει και ερώτημα. Στη φάση που είναι ο Βέλιος και τσιμπάει την μπάλα και από τα 15 μέτρα. Σωστό. Το σωστό. Βάζει. Σωστό. Άμα ήταν ο Μπερμπάτοφ στη θέση σου, τι θα έκανε? Θα πήγαινε να έπαιρνε ένα σκούτερ 50 για να κάνει αυτά που έκανε ο Βέλιος. Δεν πρόκειται να έτρεχε ούτε για 3 μέτρα. Είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Ο τρόπος που στέκεται, που κινείται μέσω χώρο, η νοχελικότητά του, όλα τα στοιχεία του δεν κάνουν αυτή τη στιγμή. Ήταν επεχταράς ο ένας σε καλά του. Να τον έχει καλά ο Θεός που μας έδειξε τι μπάλα ξέρει και είδαμε όλη αυτή την ωραία μπάλα στη Μάντσεστερ. Αυτή τη στιγμή δεν κάνει. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα και παίρνει σήμερα τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του, τον πήρε ο Ροντρίγκες. Σωστό. Μα... καταλαβες, εκεί είναι η αίσθησή μου. Και δεν τον παίζουνε, παλιές δεν βγάζει. Δεν τον παίζουνε, εμείς τον παίζουμε. Δεν τον παίζουμε. Άσε μέρα τώρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κουμπώσει τέταρτη ταχύτητα και ο ΠΑΟΚ είναι το γρανάζι που σου λέει θα βάλεις Δευτέρα. Όχι να τον ανεβάσει, τον κατεβάζει κιόλας, το ρίχνει ταχύτητα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει ευνηδιασμό με τον Μπερμπάτοφ γιατί σου σταματάει εδώ και πόσες Κυριακές έχει σταματήσει 5 ευνηδιασμούς. Και την COVID δίνει δεξιά αριστερά. Και επειδή άκουσα αυτό και δεν σχολιάζεται. Γιατί, ναι. Γιατί τι κάνει την μπουστιά αυτή, ξέρεις. Γιατί δεν έχει ταχύτητα και αντοχής ταχύτητα. Και είναι και τεμπέλης ρε. Άμα την πάω γρήγορα την επίθεση θα γίνω κολοτριπίδα. Την πάω στο συμμετοχικό. Α, μου τη φέρουν στη μικρή περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό site. Αυτά που μου λέμε, δεν μπορεί να τα πιάσει. Αυτό. Ναι, δεν μπορεί να τα πιάσει. Δεν μπορεί να τα πιάσει. Πάμε λίγο στο Ολυμπιακό site. Ναι. Από τη στιγμή που ο Γεωργάτος ανέλαβε, έχει αλλάξει όλο το κλίμα και σας το λέω εγώ. Όλο το κλίμα έχει αλλάξει. Καμία σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Καλό αυτό, ναι. Έχουν γίνει ομάδα
και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Καλώς, ναι. Έχουν κόψει πάρα πολύ τα τριγύρω. Ναι. Όσον αφορά το Δήμο των ΑΕΚΣΥ, τυχαίνει λόγω φίλων που έχω και οπαδών και φανατικών ΑΕΚΣΥΔων που ασχολούνται χρόνια με την ΑΕΚ. Παράδειγμα, έχω ένα ξάδερφο που παίρνει αυτός για 20 χρόνια απέναντι από τα επίσημα εισιτήριο. Γνωρίζεις ότι από τη ΓΑΜΑ, τη ΒΙΤΑ και φέτος την ΑΛΦΑ τα διαρκείας είχαν διπλή τιμή και τα μισά λεφτά πήγαιναν σε δικέφαλο 24. Φυσικά το γνωρίζω και να ξέρεις αδερφέ, δεν είναι τυχαίο ότι φέτος. Αμα ρώτα να μάθεις ότι τα διαρκείας που πούλησε φέτος η ΠΑΕ είναι ελαφρώς λιγότερα από τα περσινά. Ο μέσος ΑΕΚΣΥΣ να ξέρει ότι δεν είναι φόδι. Το συνολικό κεφάλαιο που βλέπει και ξέρει να κρίνει που επιντέμει 4 συναπτά. Τη συνεχόμενα είχαμε μακράν, ήμασταν οι πρώτοι σε πολλές διαρκείες από κάθε άλλη ομάδα. 35.000 κόσμο με καλυφθεί. Καλά, και τότε ήταν με κορύφωση. Τι απέναντι, το 50 στα 5. Τότε που είχε 27.000 διαρκείες. 90 ευρώ ήταν. Το συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε από ΓΑΜΑ, ΒΙΤΑ και ΑΛΦΑ Εθνική. Από τα διπλά διαρκείας που βγαίνει σε δικέφαλος 24, γνωρίζεις ποιο είναι. Επόμενη γραμμή, γνωρίζεις. Επόμενη, πάμε. Για τον Ολυμπιακό, λίγο φίλος που είπε για τον Γιωργάτο, για μένα ο Ολυμπιακός απλά είναι στην κορυφή του τροχού. Του χρόνου πάλι θα τους ξαναπουλήσει, θα πέσει η ποιότητά του, θα αγοράσει άλλους. Αυτό κάνει ο Ολυμπιακός. Θα αγοράσει άλλους. Θα είναι καλός, θα τους πουλήσει, θα γίνει κακός. Θα αγοράσει άλλο. Στην Άρσεναλ League στην 11η του τρεις παίκτες που έπαιξαν Premier League. Για ένα μήνυμα που πέρασε προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός στην Τρίτη. Το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού στην Ελλάδα είναι μακρά το καλύτερο. Βέβαια. Είναι μπάγκερ. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Α, στη διαιτησία που την έχουν. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει. Επόμενο. Σε όλα ένα επίπεδο πιο πάνω. Πώς θα το κάνω. Παντού. Ναι. Καλησπέρα Κώστα μου. Έλα φίλε. Σακάς εδώ. Πού είσαι, Αριανάκη. Τα σέβη μου στον Μάριο, δεν κατάλαβε ποιος είμαι. Μάριο είμαι ο 17, να καταλάβεις κι εσύ. Ο Τάσο! Έλα. Ουρουάι! Ναι. Έλα ρε παιχτούρα! Καλησπέρα ρε. Καλά η οικογένεια, ο αδερφός σου, εντάξει. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ψυχή μου. Δεν σε ξεχνάω. Ούτε εδώ, τι τώρα. Βαλικά. 15 χρόνια. Πριν 15 χρόνια κάτω από τη Βικτόρια. Με συγκινείς. Δεν σχολιάσετε κάτι σημαντικό σήμερα. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης δύο ΠΑΕ. Ο οποίος άλλη ομάδα έχει Super League και άλλη πάει και βλέπει. Δεν είναι ΠΑΕ η ομάδα. Είναι, έχει την ΠΑΕ Βέρεια και τον Άρη. Ο Άρης είναι ένα τεχνικό σωματείο. Ναι, έχει δύο ομάδες. Έχει μία ΠΑΕ και τον Άρη. Αν ψάχνετε το δεύτερο που έχει πέσει φέτος από την Super League είναι η Βέρεια, παιδιά, να ξέρετε. Είναι ο Παθραγικός και η Βέρεια. Ο Ηρακλής γλίτωσε. Δεν περίμενε σήμερα να φέρει χ να νικήσει τον ΠΑΟΚ για να μην κατηγορεί. Δηλαδή θα σωθεί ο Παθραϊκός και θα πέσει η Βέρεια. Όχι, πέσανε. Παθραϊκός και η Βέρεια πέσανε. Α, Παθραϊκός και η Βέρεια. Όχι, καλονί. Όχι, καλονί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει η Βέρεια. Η Βέρεια το έκλεισε το μαγαζί, τελείωσε. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Το δώσαμε το διπλό τη Βέρεια. Η Βέρεια την έχει σαν μαξιλαράκι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν αυτό θα ανέβει β' εθνική. Φοβάται μη φάει κανένα μπραξικόπημα, ώστε σου λέει τουλάχιστον να μου μείνει η μία ΠΑΕ. Γι' αυτό μπορεί να μην πέσει. Στη Βέρεια δεν το γουστάρουν, να ξέρετε. Σε πιστεύω. Να σας πω κάτι. Άμα να τρέξει το παρελθόν, ο Άρης είτε είναι στην Άλφα Εθνική, είτε στη Β' ή στη Γ' ή στη Δέλτα, τέτοια μάτς, τέτοιο σειρή δεν έχει κάνει ποτέ. Οπότε αν λογιστούμε ότι ο Άρης νικάει μέσα έξω και ο Καρυπίδης είναι σε κάθε αγώνα και βλέπει τον Άρη. Ο Άρης ανέβηκε. Και Β' Εθνική, άμα φίλε, ανέβηκε. Το μήνυμα παραλήρημα της χρονιάς στη Μαρμίτα, να είσαι καλά. Ναι, κοίταξε. Οπότε το θέμα είναι ότι... πραγματικότητα αυτό έτσι. Το ακριβώς. Μήνυμα παραλήρημα. Αυτό έτσι ακριβώς είναι. Ο Καρυπίδης στη Βέρεια θα την αφήσει. Ναι. Τώρα, μπορεί να την κρατήσει στην Άλβα, εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά αν είναι από Βέρεια... Πάει, παίρνει τον Άρη. 13-15. Οργανώνει, κρατάει τον Αναστόπουλο που κάνει καλή δουλειά και πάει με Αναστόπουλο Β' Εθνική. Ο ερασιτέχνης Άρης δεν τον κολλάει. Γιατί ο Ψηφίδης είναι ιδεαλιστής. Εάν τα Μπολντόκ δεν γαυγίσουν, με Ψηφίδη ο Άρης θα βγει. Άρα λοιπόν, από τον ερασιτέχνη είναι καλυμμένος, δεν ξέρουμε τα Μπολντόκ του χρόνου τι θα κάνει. Στη Βέρεια, τα λέμε σαν επόμενη γραμμή. Πάντως κάνει κουμάντο ο Βρίζας, αυτός πληρώνει, αυτός καθαρεί, ότι είχε με λεφτά ο Βρίζας κάνει κουμάντο. Ο Βρίζας πληρώνει. Βεβαίως. Από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Πληρώνει και κάνει. Τώρα δεν το ρωτήσαμε να πληρώνει. Κάτσε το αν πληρώνω εγώ το πληρώνω με δικά σου λεφτά, εγώ το πληρώνω τον Γιώργο, δεν τσούρτα. Αυτό θέλω να πω. Παντού και πάντα φαίνεται ο Βρίζας. Αυτός κάνει κουμάντο. Έτσι που το λες να βγάζω λεφτά, εγώ να δίνω. Ο Καρυπίδης λοιπόν δεν είναι στη Βέρεια πλέον. Μια που είπες Βρίζα. Ξέρουμε, είναι ο Σαββίδης.
Δεν ξέρω ποιο. Να πούμε αντίο. Και η Βέρεια δεν ακινδυνεύσει. Στο λέω να το ξέρετε κιόλα. Ο Καφτατζόγλου είχε 11.000-12.000. Να πούμε αντίο στον μεγάλο Χάουαρ Κένταλε. Τον προπονητή. Το μορφή τη Έβερτον και τη Ξάνθη. Και του Εθνικού. Που επέμενε και του Εθνικού. Που επέμενε. Του Εθνικού. Ναι, μπράβο και του Εθνικού. Συγγνώμη, ναι. Που προσπάθησε να πάει τον Ζήση Βρίζα στην Έβερτον. Πριν αυτό καταστραφεί. Πάμε. Ναι. Έλα, μακού. Πάμε, ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. 12.000. Το πρώτο είναι για τη μεγάλη παοκάρα μας που σήμερα μας στεναχώρησε γιατί ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Και ήταν φάουλ στο τέλος. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εκεί, κύριοι και ο Ηρακλειδέας. Ήταν φάουλ στο τέλος, αυτό πιστεύω. Να βάλουμε τα μαντιλιά να κλάψουμε που ήταν φάουλ. Όχι, διαιτητή. Όχι, να μην κλάψουμε γιατί δεν μας νοιάζει. Γιατί ήταν φάουλ. Το ανέλησε ο κύριος Βαρούχας. Το ανέλησε δύο. Τελείωσε, το ανέλησε ο Βαρούχας. Είναι ορισμός. Και μίλησα με παιδί 30 ετών που παίζει εθνικό παοκτσί. Που παίζει σε ομάδες από 15 ετών. Ο παοκτσί δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κερδίσει το φάουλ. Δεν έκανε κίνηση να το κερδίσει. Ναι, παλικάρι μου, δεν κινούνται οι δύο παίκτες. Δεν κάνουν τίποτα, δεν κινούνται. Τον εμποδίζουν, φίλε, στη μικρή περιοχή δεν μπορεί να βγει. Μα δεν μπορεί να σταθεί. Να σταθεί, δεν μπορεί! Δεν έκανε δεν κίνηση πει, αυτός ο δεν κάνω κατά. Παλικάρι μου, μένουν και οι δύο έτσι. Φίλε. Φάουλη ήταν παλικάρι μου, να παρακάτω. Φύγουνε, να φύγουνε. Φίλε, από τον Ιούλιο. Φίλε, από τον Ιούλιο σε ειδοποίησα, δεν έχεις θεματοφύλακα. Τώρα. Καλά, αυτό εννοείται. Τα άλλα. Δεν ξέρω πόσο χειρότερος είναι ο Γλύκος από αυτόν τον Όλσεν και γιατί δεν το κάνει αυτό. Πολύ χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Και να έρθει να βάλει το στάπ. Πολύ χειρότερος ο Γλύκος. Βεβαίως. Και να από το κέντρο κοντρόλ και τα ρίχνει στον αέρα. Τώρα σου φέρνει ένα 37 χρονών τώρα. Ρε φίλε, τώρα μεταξύ μας από οξύτες να μιλήσουμε. Ναι. Δεν είναι τραγικό η ομάδα με αυτό το μπάτζετ σήμερα να γκρινιάζει για σφύριγμα στο 93 που πήρε το Χ. Μπράβο, ρε. Ναι. Δηλαδή έλεος. Έπρεπε να είναι 0-3 το μάτς και να γίνει αυτό και να λέγαμε άντε. Παοξύ στο Καφτατζόγλιο δεν πάτησε. Παοξύ στο Καφτατζόγλιο δεν πάτησε. Το αίτητο για 18η χρονιά το κρατήσανε με αυτή την ομάδα του κόλου. Σου βάλαν 3 γκολ. Ωραία. Και ατομικά, αν εξαιρέσει τον Ροντρίγκες, ατομικά, δεν υπήρχε παίχτης που να δημιουργήσει σε ατομικό επίπεδο. Ναι, τον ΠΑΟΚ. Και ο Μακ ήταν χάλια σήμερα. Ο Μακ ήταν φοβισμένος. Ο Μακ ήταν και ο Πέλκας πολύ λίγα πράγματα. Τρομοκρατημένος, άκουγα ραδιόφωνο αυτοί. Ναι, ναι. Αυτοί, άμα πάνε σε καμιά έδρα σαν τις προοδευτικές... Τον Μπερμπάτοβ ήταν χαίσμενος. Πριν από 20 χρόνια μπορεί να πάθουν καρδιακό νόσημα από το φόβο τους. Ναι. Τρομοκρατήθηκαν, τα πιστεύουν κιόλα. Τα λένε και τα πιστεύουν. Το άλλο με το πέναλτι δεν ξέρω γιατί το εκτέλεσε ο Μπερμπάτοβ. Εκεί που έβαλε τον γκολ ο Πέλκας με το κεφάλι ήταν φοβισμένος. Κατά λάθος το βάλε. Αυτό είναι ένα ερώτημα, φίλε. Αυτό είναι όντως ένα ερώτημα. Και πολύ ο Μπερμπάτοβ στεγάζεται πέναλτι, δεν παρούσε. Γυρνάει, κοιτάει και την κάνει ακριβώς. Α, το βλέπεις κι εσύ, Sporting Bet. Γεια χαρά, φίλε, επόμενη γραμμή. Πολύ Sporting Bet βλέπετε. Καλά σου. Εδώ έχει δίκιο ο Ασλαμά, δεν τοποθετήσει και κάνει το σταυρό σου. Εκεί σε έθαψε ο κύριος Βαρούχας. Καλά έκανε, δίκιο είχε. Είχε δίκιο. Καλά έκανε. Λέω να τοποθετηθείς. Καλά έκανε. Για αλλά εδώ η απόψε... Για ποια. Για την Ηρακλή με Λεβαδιακό και Πλατανικό. Είναι η πρώτη φορά που την δείχνει τη φάση 6 φορές από 2 κάμερες διαφορετικές και τεκμηριώνει λέει το γιατί εξηγεί και τα δείχνει με το επί 2 λεπτά. Δεν κινούνται οι παίκτες. Δηλαδή, εσύ ξέρεις τι μου λες, να φύγουν αυτοί οι παίκτες. Είναι και οι δύο έτσι. Και το βλέπω. Εγώ με την πρώτη λέω φάουλ έχει γίνει. Είναι πάνω του ρε, επαφή έχουν. Τι δεν κινούνται οι παίκτες. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν στέκονται από πίσω του είναι αυτός. Εγώ με την πρώτη. Καλά, τον κόλ το πανηγύρισα εννοείται έτσι σαν οπαδός. Αλλά λέω πρέπει να έγινε φάουλ. Λέω κάτσε να δώσω σπίτι. Το βλέπω. Το βλέπω, το ξαναβλέπω, ακούω τι λέει. Και στο επιβεβαίωση λέει απλά στέκονται και οι δύο, δεν κάνουν κάτι. Δεν κινούνται, δεν πάνε στον Όλσεν. Δεν κάνει κάποιος έτσι, δεν κάνει έτσι. Τα χέρια τους ήταν έτσι. Είναι έτσι. Δεν στα κοιωτάτε μολυβαίνει αφήνητα. Δεν πάνε προς τα πίσω. Και επειδή είχες αμφισβήτηση, πήρε το φίλο στον Παοξή και εκείνος είπε όντως δεν ήταν φάουλ. Και παίρνω παλικάρι που παίζει μπάλα 30 ετών, που παίζει εψουμού από τα 15 του, επιθετικός οπαδός του ΠΑΟ και μου λέει δεν είναι φάουλ αυτά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
Τώρα να καταλάβω ότι αύριο προσπαθεί. Επίση ρωτώ, ένα δεν είπε στο πέναλτι που παίρνει ο Πάοκ με την ΑΕΚ που ο Μπερμπάτοφ πατάει τον Κολοβέτσιο. Κανεί δεν λέει τίποτα εκεί. Δεν λέει τίποτα εκεί, κανεί. Τα είπαμε εκεί την ημέρα. Πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Άρα δεν είναι. Άρα άδικο. Τα είπαμε εκεί την ημέρα. Αλλά είναι άδικο το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είναι το πέναλτι. Γιατί από τι βγαίνει το πέναλτι. Εντάξει. Είναι άδικο. Τα είπαμε εκεί την ημέρα. Εκεί δεν το είπε. Σωστά, το θυμάμαι εγώ. Σωστά, εγώ το θυμάμαι. Μετά από ένα μήνα μίλαμε τα ίδια. Θυμάσαι. Δηλαδή σφαγή. Σφαγή τη ΑΕΚ. Σφαγή τη ΑΕΚ. Τι σφαγή, ρε. Είπαμε και ήθελε και δύο κόκκινες κάρτες η ΑΕΚ πιο νωρίς σε αντιαθλητικό παιχνίδι. Πάνω στον Μπέλκα τον καθάρισε ο άλλος. Το θυμάσαι, δεν θυμάμαι τον Μπέλκα. Ναι, τον έκανε τον Μπέλκα, τον διέλυσε. Θυμάμαι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να δίνονται τέτοια πέναλτι στα παιχνίδια και να καθαρίζονται τόσο. Επίσης, μέσα στην περιοχή στον αέρα, εγώ θέλω να γίνεται σαμαντάς. Θέλω μελέ. Έτσι ακριβώς, φυσικά. Θέλω όπως έπαιζε ο Φουντουκίδης ο σχορεμένος, ο με τον Αλεξιάδη να είναι καλά ο άνθρωπος. Πόσο καλά είναι τώρα, δεν ξέρω, Αλεξιάδης, πάω λέξει κάτι, δεν ξέρω πώς τον άγγερος άνθρωπος. Άμα πήρε ο Άρης μαζεμένα προβλήματα στο μπάσκετ, πάτε στο μπάσκετ ρε παιδιά. Και η Ηρακλήδη στο βόλεϊ τότε. Τώρα για μπάλα μιλάμε. Δεν περίμενες τέτοια φόλα σήμερα. Τι φόλα. Όχι, εγώ βλέπω όλοι οι παοξίδες είναι, στεναχωρημένοι και όλοι οι Ηρακλήδες είναι ευτυχισμένοι. Με την ισοπαλία. Είναι επιτυχία για τον Ηρακλή ισοπαλία. Οπότε είναι τεράστια τα μεγέθη. Τι το συζητάμε τότε. Έτσι όπως έγινε, ειδικά η διαμόρφωση είναι επιτυχία. Αλλά βλακεία του Μπαρτολίνη. Βλακεία του, το είπα γνωρίζετε, το άκουσα πολύ. Βρε βλακεία του Μπερμπάτοφ, κάτω δύο τεσσερα κύρια τελειώνει. Ας το κάνει ο Μπερμπάτοφ. Ήθελε Τσαχπίνικο πέναλτι. Νόμιζε ότι παίζει με τη United. Αν το κάνει ο Σαλπικίδης, ρε φίλε, τι θα γινόταν. Ο 14. Ο 14. Ο Σαλπικίδης το έχει κάνει επανειλημμένος δεκάδες φορές. Δεν το κάνει. Έχασε πέναλτι. Ο Σαλπικίδης πότε, ρε παιδί. Έχασε πέναλτι. Δεν θυμάμαι. Επανειλημμένα. Δεν θυμάμαι. Εγώ έχει κάνει λάθος ενέργειες επανειλημμένες. Αυτό λέω. Τι λάθος. Πέναλτι λέμε, βρεσί. Εντάξει τώρα. Πέναλτι. Στείλω την μπάλα και έχω 30 επιλογές. Αν το έκανε. Αυτό είναι υποθετικό. Αν το έκανε ο Σαλπικίδης. Είναι 7η αγωνιστική. Την προσφορά του Σαλπικίδη, όχι την ποιότητα. Α, την ποιότητα. Η προσφορά του. Η προσφορά του Σαλπικίδη. Μόνο που έδειξε. Έναντι την προσφορά του Μπερμπάντοφ. Α, μη συγκρίνει τώρα. Δεν μιλάω, δεν μιλάω για ποιότητα. Δεν γίνεται σύγκριση. Ο ένας ήρθε χθες και ο άλλος είναι 20 χρόνια στο πάγο. Είναι αγωνιστική. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι πολλά χρόνια ο Σαλπικίδης. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν γίνεται. Ραπτόπουλε, να σε διαβάσω ότι έβαλε το site σου πριν από 20 λεπτά για το 22ο λεπτό. Χωρίς να λέω ότι έχει δίκιο ή όχι τώρα. Για ποιο site σου, ποιο. Το metrosport.gr που δουλεύει τρία άνθρωποι. Τι γράφει. Είναι 5 γραμμές. Λέει έμεσο ελεύθερο λάκτισμα χορηγείται στην αντίπαλη ομάδα όταν ένας παίκτης λέει διαπράττει μία από τις παρακάτω παραβάσεις. Α. Παίζει κατά τρόπο επικίνδυνο. Β. Κάνει φράγμα σε αντίπαλο. Άτο. Και Γ. Μαρκάρει τον τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή και ενώ δεν κρατά μπάλα. Εντάξει. Απόψεις τώρα υπάρχουν διάφορες. Για μένα δεν υπάρχει όλο στην τερματοφύλακα. Άλλο αυτό. Δεν τον καλύπτει. Άστο άλλο αυτό. Στο Newcastle Norwich σήμερα αυτό το πράγμα έγινε 30 φορές και δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Α, αυτό πόσο έλεξε. 5-2. Ναι, 5-2, ναι. 5 ή 6, 5-2. 5-2, 6-2. Sorry φίλε, Inter Juventus ξέρεις. 0-0, 0-0. 0-0. Ναι. Το Newcastle 6-2 λέει ο Δήμος. 6-2, ναι, 6-2, τέλος πάντων, το φτιάξαμε για το στοίχημα. Άλλο θέλω να πω. Έχουμε καταντήσει τώρα 7η αγωνιστική 8η. Μου το είπε εδώ ένας φίλος τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός αύριο πάει στους 7. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Γιατί θα νικήσει τα Γιάννενα. Δεν είναι σίγουρο. Σίγουρο εγώ πιστεύω. Με καλτσά center vault. Ωραία, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός πέρσι είναι 7 για μένα και είμαι κάτω από τον Πανιόνιο που δεν έχει δικαίωμα να κάνει μεταγραφές. Έτσι ακριβώς. Έχω μεγαλομέτωχο τρίτη χρονιά και δεν μιλάει κανένας. Και γράφουν διάφοροι δημοσιογράφοι και διάφοροι να εμποτεί. Υπομονή και υπομονή. Μισό. Φέτος δεν μιλάει κανένας γιατί. Γιατί βγήκε ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής. Και είπε ποιο είναι ο στόχο τη ομάδα του. Πέρα από τον Μπερμπάντοφ, λοιπόν. Ο τεχνικό είναι. Καλά, όχι δεν μιλάει κανένα. Μιλάει, ξέρει τι λέει βασικά. Μιλάει, αλλά ξέρει τι λένε. Για υπομονή και τα γνωστά από μένα και 10 χρόνια. Να σου απαντήσω, μισό λεπτό. Είναι 7η αγωνιστική. Έχει άλλε 25 αγωνιστικέ περίπου. Άλλε 23 μάλλον. 30 αγωνιστικέ είναι. Έχει παίξει με Ολυμπιακό, έχει παίξει με ΑΕΚ, έχει παίξει και με Ατρόμητο. Και με Ηρακλή. Τα μισά που είναι για ντέρμπι. Ο Παναγιώτη δεν έπαιξε τίποτα ακόμα με αυτά. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Εσύ άμα είσαι τόσο σίγουρο, πες ότι εγώ δεν τον περάσω τον Παναθηναϊκό. Γιατί θα κάνει πουλκουμένο τον Παναθηναϊκό. Έχει δρόμο, ρε. Την άλλη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό παίζει. Ναι, ρε άνθρωπο, εγώ άλλο σε λέω. Άμα είσαι τόσο σίγουρο, πες ότι ο Παναθηναϊκός με αυτές τις ομάδες που είπες θα κάνει πουλκουμένες. Με τον Ολυμπιακό θα κερδίσει δηλαδή. Ωραία, χάνει από τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ θα κερδίσει, ρωτάω. Τι με? Με την ΑΕΚ θα κερδίσει. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ θα τον κερδίσει. Είσαι σίγουρος δηλαδή ας πούμε, ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός την Κυριακή. Σίγουροι είμαστε μόνο ότι απεθάνουμε, δεν είμαστε για τίποτα άλλο. Σίγουροι δεν μπορούμε να σου πει τα δηλαδή, κατάλαβα. Γιάννενα, ναι. Ξάνθη. Ναι. Ποιο άλλο έχασε, Ηρακλή. Δεν έχασα τον Ηρακλή. Χι, και από την Ξάνθη δεν έχασε. Ναι. 2, 4, 7 βαθμούς από τους μικρούς. Έχεις δίκιο.
Δηλαδή... Ναι, αλλά έπαιξαν και με μεγάλους, αυτό θέλω να πω. Ναι, με μεγάλους έπαιξε... τι, με πολύ μεγάλους. Τον Ολυμπιακό που μας έκανε και ο γιο, τον Ηρακλή που έγινε αυτό που έγινε. Ο Παναθηναϊκός θα τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω, εγώ προσωπικά δεν νομίζω. Λεωφόρο, στη λεωφόρο. Δεν θα περάσει και ησυχό απόγευμα σαν και αυτό που ακριβώς. Πέρασε. Γιατί και πέρσι άμα θυμάστε τέτοια λέγαμε και ο Παναθηναϊκός δεν σε έκανε πλάκα. Δύο του βάλε, μείον τρεις έβαγε. Ο Παναθηναϊκός ζει για να μην κάνει ο Ολυμπιακός το αίτητο, το θυμάσαι. Εντάξει, τώρα τα θέματα δεν με διαφέρει κιόλας. Και να πω και ένα τελευταίο, ξέρετε ότι ο Όλσεν έχει 4 χρόνια συμβόλαιο, ε. Διώξαμε τον Ιτάνς για να φέρουμε τον Όλσεν και να τον κάνουμε 4 χρόνια συμβόλαιο. Θα τον πάμε πεντάρι. Το διανοείς αυτό το πράγμα. Μπάσκετ θα πάει πεντάρι. Άμα δεν κάνει θα τον πουλήσουν σιγά τώρα. Θα πάμε στον μπάσκετ. Ναι, εντάξει, αυτό και αυτό ρε Τζόρνταν. Από εμάς θα μαθαίνουν όλοι, από εμάς θα περάσουν όλοι. Άμα δεν κάνει θα τον πουλήσουμε. Θα τον πουλήσουμε, πάρει λεφτά. Και θα πάρουμε τον Μπάλαμπαν. Τον Μπάλαμπαν. Άμπρα, θα τον πάρουμε τέρμα τον Μπάλαμπαν. Αλλά ο Ιτάνς ήταν κακός τερματοφύλακας. Ο 3 μήνες MVP του ΠΑΟΚ. Άμα δεν ήταν ο Ιτάνς. Δεν ξέρω εγώ τι κάναμε, που τον κράζουμε δική. Ο ένας 25 χρόνο, ο άλλος 35, ρε φίλε. Α, σωστά. Έχει μέλλον ο Όλσεν, μπράβο. Δεν έχει μέλλον, ρε φίλε. Πραγματικά, ρε. Θα πάρετε τερματοφύλακα 37 ετών. Τώρα θα πάρουμε ακριβώς, θα πάρουμε 37 ετών. Ακριβώς. Ακριβώς, έτοιμο για να φύγει. Άμα πάρεις 37, θα τον πάρεις για φέτος, για τον πάρεις για 4 χρόνια. Α, δηλαδή, πες να του πάρω, δηλαδή, πες να χρόνια να κάνεις την ομάδα, είναι με αυτό το τερματοφύλακα. Θα πάρουμε και το Μαλτίνι, αλλά, ένα χρόνο, το τερματοφύλακα. Τα συμβόλαια που τα κάνουν τετραετίες και τριετίες, για να έχεις κορμό, για να κάνεις ομάδα. Άρα, ο κορμός της ομάδας μου, θες να μπεις τώρα, θες να βασιστώ στον Όλσεν με τον χρόνο. Γι' αυτό τον πήρανε, για να κάνουν ομάδα, φυσικά. Α, φυσικά κιόλας. Δεν το πιστεύω. Εγώ πάλι θεωρώ ότι αυτός κάνει άσχημα παιχνίδια, δεν είναι αυτές οι ικανότητες του. Ε, ναι, κανονικά είναι ο Καπαμαρού, ανοίγει τα χέρια φίλε, και τα πάντα. Τον είδα πέρσι με την Γιουβέντους. Τον είδα πέρσι, κοίταξε, εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις, αλλά εγώ τον είδα πέρσι 3-4 παιχνίδια. Και ήταν καλό σαν Αντουράκη. Το παιχνίδι του Γιουβέντους. Δηλαδή παίρνει κάτι σίδερτρε τη Μάλμε ρε Τζόρνταν σοβαρά. Μιλά τώρα. Για τον Γιουβέντους ρε φίλε τον είδα ρε φίλε. Πόσα μα θέλει για το δει για να βγάλει συμπέρασμα. Με τον Ολυμπιακό τον είδα ρε φίλε. Πόσα δύο μάτς. Το κριτήριο του Παοκτσί, δηλαδή του συνοπαδού μου. Επειδή έκανε τον Ολυμπιακό σου πράγμα, τον εμπιστευτώ. Το κριτήριο του συνοπαδού μου. Δύο-τρει γέλε τελείωσε. Είναι παλτό. Αυτό είναι. Είναι δύο-τρει γέλε δηλαδή. Ο Ραπτόπουλο έλεγε τον Ιούλιο θα χάσουμε βαθμού από αυτό. Τη γελούσε όμω. Ποιο. Ο Ραπτόπουλος έλεγε να χάσουμε όλα αυτά. Έλεγε πολλά άλλα. Ο Ραπτόπουλος έλεγε μόνο αυτό. Μάλιστα. Τελευταίο ο Λούκας έλεγε είναι απαταιώνας παίκτης, δεν πατάει περιοχή. Ο άλλος έλεγε ο Μπερμπάτοφ λέει ποιος Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει. Καλά, μου έλεγε για τον Ομπόα ότι θα μας πάρει τα λεφτά και θα φύγει. Και έλεγε εσύ είναι παικταράς. Και το φέραμε 2 εκατομμύρια τον Ομπόα, άμα θυμάσαι. Γι' αυτό και δεν το λε. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι πάμε τρίτη χρονιά με τσιόλι κέντρο. Με τσιόλι. Κρέμαμε από το τσιόλι. Πάμε τσιόλι κέντρο τρίτη χρονιά. Ακού λίγο να πω κάτι να κλείσω. Να πω κάτι να κλείσω. Πάμε με τσιόλι. Λέμε για έναν ανανέωση συμβολέου του τσιόλι. Κάνουμε ανανεώσει συμβολέου του Τζιόλι για τρίτη χρονιά. Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Τον κάτσε, τον πλημμυρίζει το μυαλό του. Κάτσε, δεν το φάνε τώρα. Κάτσε, περίμενε. Ναι, δεν ξέρω. Και ο τερματοφύλακας. Σε έκανε ρόμπα ο κάτσε σήμερα. Ρόμπα. Ναι, ο κακός ο τερματοφύλακας. Δεν γίνεται καλύτερο. Να ξέρει τον Τζιόλι. Καθαρό φάουλ είναι στο 2-3. Καθαρό φάουλ είναι αυτό. Άμα με λες και για τον Τζιόλι, ρε φίλε. Τι να σε πω δηλαδή. Σήμερα δεν είδες πώς μοίραζε, πώς κάτσε για τον Τζιόλι, σου λίγο τι. Περίμενε, τι να σε πω τώρα για τον Τζιόλι. Για τον Τζιόλι, τι είπες παλικάρι μου, γιατί τώρα. Ναι, να πω εγώ. Εγώ μιλάω τώρα διαγωνικά. Εγώ γελάω, δεν μιλάω για εσένα. Όταν ώρα σα ακούω, να πω και το παιδί κάτι για τον Τζιόλι. Να πω κάτι. Γελάω που εν έτη 2015 τίθεται θέμα ότι η ανανέωση συμβολέου του Τζιόλι, δηλαδή όχι ρε παιδιά. Δεν το ξέρει καλά το έργο. Υπάρχει όρο στο συμβόλαιο του Τζιόλι. Που λέει ότι αν κάνει ορισμένα παιχνίδια, αυτομάτως ανανεώνεται και επεκτείνεται. Άρα θα το φάμε στη μάπα, έτσι. Επόμενη γραμμή. Φίλε, βλέπεις μπάλα. Ναι, ναι. Φίλε, βλέπεις μπάλα. Άμα μην μιλάς για τον Τζιόλι, επόμενη... ας συμφωνείς με που δεν το γουστάρουν. Επόμενη γραμμή. Σπεκταράς. Ποιο το γουστάρουν. Σήμερα έκανε στόπερ, τριτό, πάει πολύ καλύτερα από τον Ρικάρντο Κώστα. Α, ναι. Αυτό είναι και... δεν είναι στόπερ όμως. Αλλά δεν είναι στόπερ. Δεν είναι στόπερ. Σήμερα έκανε 50-50 μπαλιές. Τρίτο. Φτάνει. Αυτό με τις μπαλιές φτάνει, ρε Γιώργο. Και δεν έκανε σήμερα. 2-3 είχα. Πιάστε 50, βρε. Γιώργο, σχολίασε. Εγώ δεν έχω δει. Γιώργο, σχολίασε λίγο και την αιμονή σε αυτό το σύστημα. Σε ποιο? 3-5-2 και κάθε Κυριακή. Λάθος του προπονητή που παίζει 3-5-2 με αργό τέτοιο. Και τι θα σου πω, με αργό μπακ. Μπράβο στον Τζιόλι. Σαν να είναι μια χοντρή γκόμενα και να φοράει κολάν. Αυτή τη στιγμή. Μπράβο στον Τζιόλι. Πάμε, έλα. Ναι. Ναι. Γρήγορο μπακ. Ναι κύριε. Γεια σου Ραπτόπουλε. Γεια σου φίλε.
Τζόρνταν, ο Γαβροάρης είμαι πρόεδρος του γυμναστής. Ποιος είναι, Ραγαμπάρη, τα πιάσαμε. Τι κάνετε, Τζόρνταν. Τζόρνταν, είσαι ρε πούστη διχασμένη προσωπικότητα, ρε. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, βγαίνεις έξω τραγουδάς να πούμε. Είσαι Αριανός, το παίζεις Ολυμπιακός, τι είσαι τελικά, ρε. Γάβρος είμαι, Γάβρος είμαι. Άντε, ας το πω. Γάβρος, συμπαθώ και τον Άρη. Αυτό που κυνηγάτε εσείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τα σκουλίγια που τα λέτε να πέσει ο Άρης και εσείς. Μ' ακούς? Ναι, βρε. Τζόρνταν, μήπως αμείβεσαι από τον ΠΑΟΚ και το φτιάχνει το σχολείο. Δεν ξέρω. Κάνω μια ερώτηση. Δεν μου λέτε, φίλε. Η γραμμή σου τι έχει καλαμπόκια. Ρε φίλε, μισό λεπτό από τον τηλέγραφο μας μιλάς, από το Πολυτεχνείο μέσα. Όχι, δεν είμαι. Διάλειμμα. Το τελευταίο και θα πάρουμε άλλους 5. Πάμε, αϊδε! Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus, δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ, δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ, φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710.
Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Παρακαλώ. Ξεδράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Τέσσερις. Τελευταίοι για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου. Λοιπόν, Τζόρνταν Χρήστος Ραφαέλο. Καλώς σου. Έλα. Λοιπόν, Ραφαέλο. Τρία πραγματάκια θέλω να πω, παιδιά. Το παιδί ΠΑΟΚ είναι? Ναι. Ναι, ΠΑΟΚ. Ωραία, φίλε. Το πρώτο και βασικό αυτό που κατάλαβα εγώ σήμερα, ότι δεν υπάρχει πρώτο και κύριο μου προπονητή στον ΠΑΟΚ και θα το δικαιολογήσω. Ο Σάμπο πριν κάνει το λάθος που έκανε και δεχτούμε το δεύτερο γκολ, έχει σηκώσει τρεις φορές το κεφάλι του και δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Παίζοντας με τον Ηρακλή, έτσι. Συμφωνώ, το είδα και εγώ αυτό. Πολλά λάθη έκανε. Σηκώνει τρεις φορές το κεφάλι και δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Και δεν βγάζει Σάμπο, βγάζει Πέλκα για να βάλει κάτσε. Η πρώτη αλλαγή. Δεύτερο λάθος προπονητή. Λοιπόν, δεύτερο λάθος προπονητή. Ναι. Εδώ και πόσο καιρό λέμε για αυτόν τον τερματοφύλακα απάτη. Απάτη, τερματοφύλακα απάτη, που για μένα δεν υπήρξε κανένα φάουλ. Μα κανένα φάουλ, έχω παίξει τερματοφύλακας και ξέρω πολύ καλά αυτή τη θέση. Δεν κάνει, δεν κουνάει ούτε μπρος ούτε πίσω τα πόδια του να κάνει έστω μία κίνηση για να σφυρίξει το κουκουλάκι στο φάουλ. Λυγισμένα γόνατα έχει, φίλε. Ναι. Που θα το σφυρίσει το φάουλ ο κουκουλάκης, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν καλή διαιτησία του σήμερα γιατί έχει και. Παλιά με τον ΠΑΟΚ θα το σφυρούσε το φάουλ. Αν θυμάστε, Καραϊσκάκη τι είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ. Όχι, καλό ήταν, δεν ήταν εκεί. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και επειδή ήταν καλό. Αλλά αυτό ήταν φάουλ, δεν έχει σημασία. Θα το σφυρούσε αν κουνιόταν ο Όλσεν. Δεν κουνήθηκε. Καταρχήν. Δηλαδή σου λέει είναι και νοητικά καθυστερημένο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, μπράβο. Αν κάνε κάτι κουνήσου, να στο δω. Έτσι, μπράβο. Καθυστερημένο είναι. Καταρχήν, παιδιά, με το που δόθηκε το φάουλ, η βλακία του Τζαβέλα που έκανε φάουλ, εγώ είπα είναι γκολ. Το βλέπω σαν ένα προποζήτη, δεν είπα είναι γκολ. Ναι, και εγώ το είπα αυτό. Τρίτο. Κάθε στιγμένο τρέμει το φιλοκάρδι. Όχι, τρίτο δείγμα που μου δείχνει ότι δεν έχουμε προπονητή. Μέχρι τώρα ποιος έχει εκτελέσει τα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, παιδιά? Ο Κλάους. Ωραία. Γιατί το εκτέλεσε ο Μπερμπάτοφ, παιδιά? Για να πάρει τα πάνω του. Για να πάρει τα πάνω του, ε. Μπα και ξυπνήσει την επόμενη αγωνιστική και αρχίζει και βάζει γκολ και βγει πρώτο κόρο στην Ελλάδα, ε. Γιατί αν δεν βγει πρώτο κόρο στην Ελλάδα, θα είναι για κλάματα. Είναι έτσι. Ο Μπάτζιο θα βγει. Μιλάω σωστά, παιδιά. Βγήκε κανένα Βέλιο. Μιλάω σωστά. Αλλά. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει προπονητή στον ΠΑΟΚ. Κύριε Τούντορ, γιατί δεν βάζετε μέσα τον Μαλεζά? Που βάζει τον Μπέλο ο άλλος. Ναι. Για ποιο λόγο και βάζεις μέσα Βίτορ, βάζεις μέσα Τζαβέλα, βάζεις μέσα Κώστα που για να μαρκάρουν πρέπει να πιάσουν τον αντίπαλο αγκαλιά? Μήπως γιατί ήταν επιλογή πριν το Δανό? Ας σου πω εγώ, ούτε μάνατζερ υπάρχει στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει προπονητή, δεν υπάρχει μάνατζερ και με μεγάλη μου λύπη αρχίζω και απορώ αν υπάρχει και μεγαλομέτωχος τελικά.
Αυτά είχα να πω, παιδιά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Φίλε, Ραφαέλο σε λένε ή Νικόλα. Ραφαέλο είναι, ξέρει ο Τζορντάν, είναι από τα Παστέλια. Ναι, παλικάρι μου, πλάκα σου. Βλέπεις μπάλα, φίλε. Από τα Παστέλια, ξέρει ο Τζορντάν. Που θύμισε μου τώρα, κόλλησα. Φίλε, εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Χρήστο, θύμισε μου λίγο, κόλλησα. Έλα, αγόρι μου, με τον πατέρα μου, που τα Παστέλια που βγαίναμε με τις κοπέλες. Ψηλός ο Δημήτρης με τα γυαλιά που συγχωρέθηκε πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Κοπέλες. Έγινε, ο πατέρα σου, για τον πατέρα σου λες. Ναι, ναι, τα συγχωρητήριά μου. Να είστε καλά. Εσύ που στέλνεις το μήνυμα και λες θα σλαμάσω όταν το παιδί σου διάβασε τον κανονισμό. Το παιδί που διάβασε τον κανονισμό είπε ότι δεν ήταν τέτοιο. Αμάρα εσύ δεν πρόσεχες. Πάμε. Γι' αυτό τον διάβασε τον κανονισμό, για να πει ότι δεν ήταν φάουλ. Έλα. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καλημέρα. Ονομάζομαι Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Ήθελα λίγο να απευθυνθώ στο Τζόρνταν. Έλα, φίλε. Τζόρνταν κι εγώ παοξής είμαι, αλλά ίσως τα βλέπω λίγο πιο αντικειμενικά. Μπορεί. Εγώ σαν παοξής, δύο φάσεις διάβασα. Το ένα, ότι το πέναλτι θα χαθεί. Και στο άλλο ήταν στο 93-92 πόσο ήταν που φάγαμε τον γκολ. Το περίμενα ότι θα μπει. Παιδιά, τους δώσατε πολλά στιγμένα χτυπήματα. Λοιπόν. Παρά δηλαδή λέμε η διαφορά των ομάδων, για ποιο λόγο τους δώσατε τόσα στιγμένα χτυπήματα. Κόρνερ και φάουλ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Ποδοσφαιρικά κάνει... μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Θα ρωτήσουμε τον Τζαβέλα γιατί έκανε φάουλ. Ρε, τον Τζαβέλα έκανε ένα φάουλ. Πολλά ο Τζαβέλα έκανε φάουλ. Τα άλλα 40 ποιο τα έκανε τα φάουλ. Ο καλύτερο παίκτη ήταν ο Τζαβέλα. Σήμερα. Σήμερα. Από του χειρότερου ήταν ο Τζαβέλα. Όχι, δεν το γουστάρω. Μόνο τον γκολ που έβαλε ήταν εκείνο εκεί. Τι να τον γουστάρω, ρε. Δέκα λάθη έκανε ο Τζαβέλα τώρα. Δείτε ξανά τον Τζαβέλα. Δεν ήταν καλό, ρε φίλε. Μόνο τον γκολ που έβαλε σήμερα ήταν ωραίο. Εμένα μ' άρεσε. Σήμερα ήταν από του χειρότερου. Ο μόνος που ήταν για πολύ σφαλιά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το γουστάρω. Σήμερα τα τρία μπακ. Έβαλε καταπληκτικό γκολ. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Βίτο ήταν ο καλύτερος από τα τρία μπακ. Ωραία. Εάν σου λέγανε, σωστό, ναι, βάλε ένα πλοίο, ένα σέντερ μπακ από αυτά που έχει όλα. Και στείλ το στη Γιάρο. Και πάνε την τάπα και δεν έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική. Ποιο θα πει. Τον Κώστα θα πει. Τον Κώστα θα πει. Συνέχισε, Βίλε. Για μένα κάρφωσε το πέναλτι. Και μη ζητά φάουλ στο 93. Άκου, άκου, άκου. Ούτε το πέναλτι, ούτε το φάουλ στο 93. Από το 75-78 και μετά, ο ΠΑΟΚ διαπράττει μία ποδοσφαιρική αλαζονία. Όλη η ομάδα. Νομίζει το μάτς τελείωσε. Ναι. Μου μπασουλά. Ο Ηρακλής είναι καταρακωμένος βιολογικά. Τα δώσαν όλα. Είναι διαλυμένος. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να ισοφαρίσει. Και ισοφαρίζει. Ναι. Με άναρχη τακτική. Μέσα Περόνινε, μέσα Βέλιος, μέσα Ρωμάνο, όλοι μέσα. Μπας και στο Αντάρτικο. Ο Ηρακλής κάθε γκολ που δεχόταν. Και αυτό που λένε, στο Αντάρτικο δεν βάζεις και το Μαλεζά. Κωστή, εγώ είπα, αν μέχρι το 60-66, αν δεν μπει γκολ, δεν το γυρίζω από το μάτς. Το είπα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούμε, φίλε. Λοιπόν, το είπα αυτό και το πίστευα. Λοιπόν, βάλε το πέναλτι, όσο και τον Μπερμπάτοφ που έχασε το πέναλτι, εντάξει, όλοι κάποια στιγμή κάτι χάνουν. Δεν είναι του Μπερμπάτοφ το πέναλτι. Είναι πώς πάει και το χτυπάει. Ναι, ναι, σαφώς. Αλλά και η γενικότερη αλαζονία του και των υπόλοιπων συμπαικτών του, στο 2-3, τότε που ο Ηρακλής σηκώνει λευκή πετσέτα, σαν τον Μπιγμάχο που είναι στα σκηνιά έτοιμος να πέσει, και εσύ του δίνεις το δικαίωμα, κοιτώντας την κόμενα στην κερκίδα, ο Μπιγμάχος, να σου ρίξει ένα πεντάρι από κάτω και να σου διαλύσει. Τον αφήναν περιθώρια πολύ. Ακούγομαι? Ναι, σ' ακούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αφήναν πολλά περιθώρια. Αυτός που δεν μ' άρεσε καθόλου και ήταν για πολύ μπάτσα ήταν ο Σάμπο. Αυτός έπρεπε να είχε ήδη βγει από την... Φιλέ, από αυτό το λάθος ο Σάμπο είναι αυτός που θα φάει τον κάτσε που δεν υπογράφει καινούριο συμβόλαιο και δεν το γράφει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Καλά, έχει άλλα τρία χρόνια συμβόλαιο ο Κάτσε. Άκου! Ο Κάτσε θέλει διπλασιασμό των αποδοχών. Και ο ΠΑΟ αυτή τη χάρη δεν του την κάνει. Καταρχήν ο ίδιος ο ΠΑΟ τον κάλεσε για... Τον κάλεσε, ναι, και του λέει έλα να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έχει 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Πριν ένα χρόνο του έκανε μια εξευτελιστική πρόταση. Πόσο παίρνει, 150. Βρίζα... Πόσο παίρνει. Ο Σάμπο πόσα παίρνει. Πόσο παίρνει ο Κάτσε, για τον Κάτσε μιλάμε. Ούτε 150. 150.000 παίρνει. Πολλά είναι. Και τον κάλεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, να κάνει αναπροσαρμογή του συμβολέου. Και τι του δίνει.
Δεν ξέρω τι του έδωσε. Δεν ξέρω, δεν μιλήσα. Αλλά έχει άλλα 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Γιατί πέρσι τα γράψανε. Ναι, αλλά έχει 2,5 χρόνια συμβόλαιο, ρε φίλε. Πότε τελειώνει του χάσει το συμβόλαιο. Το 17. 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Πώς είναι το 18. Και ο Κωνσταντινίδης θα μας φύγει. 60.000 το χρόνο δεν παίρνει, αν θυμάμαι καλά. Κάτω από 100. Να 60.000, αυτό νομίζω. Και αυτό θα φύγει. Έτσι θα την πατήσουμε. Ναι, φίλε, τώρα το Σάμπο μεταξύ μας, τώρα με ποια λογική τον πήραμε. Άκουγα σήμερα, λέει... Ρε Γιώργο, πες το λίγο αυτό. Ναι. Το ρωτάω, από την πρώτη φορά τον είδα. Δηλαδή, ποια Σπάρτα Κράβα, ποιο πρωτάθλημα. Όπως και τον Κολάσα, παίρνεις παίκτες, ακόμα και τον Λούκα θα σου πω εγώ. Παίρνεις παίκτες από ομάδες που αποκλείς, να πούμε, στο UEFA. Ποια λογική είναι αυτή τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Καμία σχέση δεν έχεις, Μονακό έπαιζε, άστο. Στη Μονακό έπαιζε, αυτός που έπαιζε. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, λέγε. Μήνυμα που πετσί παοτσί. Ένας ρε μαλάκι. Πεταράς ήταν. Πεταράδες που παίζαν αυτοί. Μήνυμα από πετσί παοξί θύρα τεσσερίτη. Χίλιες φορές σάντος παρά χαβαλέ ομάδες. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Νίκος Κορδελιό, παοξής. Καλώς τον. Καλημέρα, Νίκο. Βασικά, θέλω να πω ότι στην αρχή ξεκινήσαμε για πρωτάθλημα. Είχαμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Φέτος μετά για δεύτερη τρίτη θέση, Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καθόλου. Και μόνο που ασχολούμαστε και κάναμε αντίπαλό μας στον Ηρακλή είναι κατάντια. Ένα αυτό. Δεύτερον, φταίμε εμείς, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, που τους δώσαμε το δικαίωμα και δεν τους καθαρίσαμε από την αρχή του παιχνίδι. Για μένα είναι φάουλ και θέλω να ρωτήσω τον Μάριο. Αν δεν κάνουν φάουλ εκείνη την ώρα εκεί οι δύο παίκτες, τι δουλειά έχουν εκεί, για ποιο λόγο είναι εκεί. Αν παρατήρησες... Για να καταλάβουν χώρο. Για να καταλάβουν χώρο. Απαγορεύει κανένα στην παρουσία. Κοίταξε, Μάριε, δηλαδή, εσύ τι μου λες ότι οι ποδοσφαιριστές, Νίκο, πρέπει να φύγουν από εκεί. Πονηρά το κλείνουνε το χώρο. Πονηρά το κλείνουνε το χώρο. Είναι ακίνητη. Το είδα 6 φορές σου λέω. 6 φορές. Γιατί πήγε ένα σπίτι και λέω. Μπορεί να γίνει φάουλ. Πανέξυπνα κάθονται και οι δυο Βέλιος και ο Βέλιος. Έλα μωρέ πανέξυπνα. Πανέξυπνους τους κάνει ο δικός μας ο άλλος ο Τραγανάς που κάθεται ακίνητος ενώ έχει παίκτες με την περιοχή. Αλλά αυτή είναι σε καλή θέση. Ξέρω την αδυναμία. Ο Βέλιος, νοητικά είναι υψηλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι... Δεν είναι αφητό. Δεν είναι αφητό. Ξέρει μπάλα. Δηλαδή, μπορεί να πάει στην αδυναμία του αντιπάλου. Ο Περόνι ταγάρι, αλλά ο Βέλιος πάει στην αδυναμία του και περιμένει να κάνει το λάθος. Να ρωτήσω τον Νίκο λίγο θέλω περιμένει. Κάτι, μόλις το ξέρει. Νίκο, βέβαια. Επειδή εγώ λέω τα πράγματα όπως έχουν είναι αργός, και θυμάσαι είναι αυτός, και με έχουν σταματήσει το δρόμο φέτος και μου λένε για την κριτική που ασκώ στο μεγαλομέτωχο. Κουρμάρα. Μην είσαι άδικος. Φέτος καμία φορά η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Ναι, εγώ δηλαδή ναι, λέω σε όποιους μήνυμα από γιατρό Ηρακλειδέα. Ίδιο γκολ βάζει η Ελλάδα στο Euro, στο τελικό του Euro. Ίδιο γκολ βάζει. Με τον Δέλα και τον γκολ του Δέλα. Βασικά ίδιο είναι το γκολ το οποίο πανηγύρισαν εκατομμύρια παοξίδες τη Σάλκια του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Ολυμπιακού. Δείτε. Για μένα μόνο ένας Μπερμπάρτοφ έπρεπε να πάρει από μόνος του το παιχνίδι. Πες τα ρε μεγάλη. Δηλαδή, και μόνο που καθόμαστε και ασχολούμαστε. Τον γκολ το πέναλτι δεν το βάλει, τελείωσε. Α, όχι, δεν το πέναλτι, άλλο λέει. Έτσι ναι, δεν μπορεί να πάρει παιχνίδια. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Για μένα κάποτε ήταν οι Αριανοί, έβγαζαν το μεγαλύτερο κόμπλεξ με εμάς. Τώρα βλέπω ότι οι Ηρακλειδείς είναι χειρότερα από τους Αριανούς. Θέλουν να γίνουν δηλαδή αντίπαλοι τα παιδιά. Ακριβώς. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Ηρακλής μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι ρε, παιδιά, αν είναι δυνατόν, να πω λίγο κάτι και να κλείσω. Θα δείξει το ίδιο πάθος, θα δείξει το ίδιο πάθος με τον Ολυμπιακό, με την Άκη, τον Παναθηναϊκό στο Καφτατζόγλιο. Δεν έδειξε κανένα πάθος σήμερα, αυτό είναι το τραγικό. Ότι δεν έδειξε πάθος σήμερα ο Ηρακλής. Για μένα, σαν αν ήμουν Ηρακλειδέας, εγώ προσωπικά φύλαθλος και ήξερα ότι ο πρόεδρος της ομάδας που παίζω είχε πει, να περιμένω άποψη από Μάριο, και είχε πει να πέσουν οι τάδε γριές στην ΓΑΜΑ Εθνική και έπαιζε σήμερα έτσι η ομάδα μου, θα πήγαινα στα ποδητήρια σήμερα. Δεν έδειξαν πάθος οι παίκτες του Ηρακλή. Για ομάδα που έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις. Γι' αυτό είναι τραγικό ο ΠΑΟΚ σήμερα. Πώ
πόσο καιρό προετοιμαζόντουσαν πώς και πώς για αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν τους είδα να είναι προετοιμασμένοι σήμερα. Μια ούτε... χαρά προετοιμασμένοι. Χωρίς τίποτα δεν κάνανε. Το... Με εξαίρεση το κράτημα στη φανέλα που κάνει ο Ιτζίλης, ποιος το κάνει. Τζόγλου. Ο Ιτζόγλου δεν κάνουνε, δεν πάνε πάνω. Παιδιά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Γιώργο, μισό λεπτό εδώ. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν περίμενε ότι ήταν ο Ηρακλής με το μαχαίρι στο στόμα. Δηλαδή, μα κανένα μαχαίρι δεν ήταν στο στόμα. Κάτσε ρε φίλε. Με το πλαστικό τέτοιο του Γκούντις ήταν ο Ηρακλής. Τελευταία γραμμή για σήμερα, μπάει. Τελευταία γραμμή για σήμερα, ναι. Τα έδωσε όλα ωραία. Καλημέρα. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Καλημέρα. Τα καλύτερα έκανε. Τι γράφει ρε Αλιτάρα, φύγε. Έλα φίλε. Καλημέρα σε όλο το πάνελ. Τζόρτα, πιο πολύ για σένα πήρα. Δημήτρη Μελένα και είμαι Ολυμπιακός. Καλώς τον. Δημήτρη, Θεσσαλονικιώσαι. Τα παιχνίδια μόνο να κερδίζει η ομάδα σου. Δημήτρη, Θεσσαλονικιώσαι. Ναι. Ναι, πάλι καλά, ακούω. Είσαι αντικειμενικός στα παιχνίδια μόνο όταν κερδίζει η ομάδα σου. Ναι. Όταν χάνει, λες άλλα τι άλλον. Εσύ είσαι αντικειμενικός πότε, όταν κερδίζει η ομάδα σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, λες τόσο καιρό, σ' ακούω επειδή πολύ καιρό παρακολουθώ τον Ραπτόπουλο, ότι ο Ηρακλής και ο Άρης δεν είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Φυσικά, πώς εσύ θεωρείς αντίπαλο στον Ολυμπιακό, κάτσε, που διαφέρεται παντού με τεράστιες διαφορές. Κάτσε, ρε, σε μπάτζετ, σε επικοινωνιακά ζητήματα. Κάτσε, μην μιλήσει. Σε τι φτάνει στον Ολυμπιακό, σε κάτι λίγο. Ποιον έχει αντίπαλο Ολυμπιακό? Τον Παναθηναϊκό. Σοβαρά. Και δεύτερο αντίπαλο. Σοβαρά. Εννοείται. Α, παραδοσιακά. Κλασικό ζευγάρι. Κατεφημισμό. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Τι λέτε, φίλε. Όπως είναι Celtic Rangers, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπόκα River, τι μου λες. Μη χειρότερο. Εσύ, εμένα ρωτάει άνθρωπος. Φλαμέγκο Σάντος, αυτό εννοείται. Κλασικό ζευγάρι. Λοιπόν, τώρα μέσα στο χορτάρι, αγωνιστικά μιλάμε. Ποιος είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού? Κανένας. Τελευταία χρόνια. Αν μου βγάλεις δύο-τρεις αντίπαλους, ποιοι είναι? Είναι ο Ηρακλής. Δύο-τρεις αντιπάλους. Ναι, του Ολυμπιακού. Κανένα δεν έχει σου. Τι δύο-τρεις αντιπάλους. Τόσο κόμπλεξ, ρε Σιμάρη, τόσο πράγμα. Δεν έχει, ρε Τζόρνταν. Ποιον έχει? Την ΑΕΚ που τη έκλεισε το πρωτάθλημα στα χαρτιά έχει. Ναι. Το Παναθηναϊκό που το άφησε μείον τρεις έχει. Και του πήρε τον Αστέρα Τρίπολης που του πήρε στο κύπελο μέσα από τα χέρια του έχει. Εμένα δεν με έχει ποτέ. Εσύ που εμπλέκεσαι. Εγώ, ε. Εγώ δεν είμαι αντίπαλος. 23 χρόνια παράδοση τον είχα και εγώ τον κέρδιζα συνέχεια να πούμε. Τη μεγαλύτερη ήττα την έχει από μένα. Έξι στις Σέρες. Στο Καρασκάκι τη μεγαλύτερη ήττα την έχει από μένα. Άκη είναι ο Απόλλων Αθηνών. Άιντε πάλι. Λόγω ρε, παράδοση ρε ζούμε. Μαζί ρε τι αντίπαλοι είμαστε ρε. Όταν καταρχήν σου είπα δεν είχαμε ποτέ τα τελευταία 25 χρόνια τον ίδιο στόχο. Πώς είμαστε αντίπαλοι? Είμαστε 90 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Εσύ με τον Ολυμπιακό έχεις τον ίδιο στόχο. Βεβαίως. Πήγαινα για πρωτάθλημα πέρσι. Πότε? Πέρσι ήμουν πρώτος μέχρι το Γενάρη. Μόνο πέρσι, μόνο πέρσι. Πέρσι ήμουν πρώτος. Πρόπερσι το διεκδικούσαμε τον Στέφεν. Και αγανάκτησε ο άνθρωπος και είπε αυτά μόνο εδώ γίνονται, πουθενά δεν γίνονται. Αντί προπέρσι είχα στόχους. Μιλήστε ρε, μιλήστε ρε. Όχι, όχι. Ρεσί, λουλούδες μη γίνεστε, μιλήστε. Μέχρι πέρσι ο Στέφενς στο πίκερ και είπε πέρασα καλά εκεί κάτω. Και είπε, ο Στέφενς είπε μέχρι και η Μπαρτσελόνα χάνει, αυτοί δεν χάνουν με τίποτα. Τέλος εκπομπής, γεια σας. Καθίστε καλά ρε τώρα. Καθίστε καλά. Κολοτερρορίστα.